Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Άντε Κωνσταντίνε, άντε γόρι μου, άντε χάρια που λένε και σε όλους. Εμένα μην με λες άντε. Τι είδαμε σε πορακόλου, γιατί εσύ δεν συμμετέχεις στην εκπομπή, δεν πρέπει λίγο να... Όταν με βάλουν μέσα συμμετέχω. Άμα έχω να παίξω στο κηλικείο. Ωραία ιστορία θα γίνω τσούμπα, έχεις δίκιο πάντως. Στο κηλικείο, εντάξει. Δεν θα γίνω ωραία ιστορία τσούμπα. Καλός άνθρωπος. Με το καλό να σωθεί. Τον πήγαμε και στο Βαραγιάννη εκεί στη συναυλή τώρα, εκεί που έχει κότες, γατάκια, σκυλάκια. Έσωσες ένα γατί. Από το θάνατο. Ναι, άμα με δει μετά από κάνα δίμηνο, τρίμηνο, λες να με γνωρίζει. Ούτε θα σε ξέρει. Ούτε θα με ξέρει, θα με τραβήξει καμιά γρατσουλιά. Άμα ήταν σκύλος όμως. Σκύλος όμως, ναι, ρε φίλε. Ναι. Αγαπάμε σκυλάκια, γατάκια, όλο τον κόσμο. Εκτός από τους ανθρώπους. Όχι. Είσαι μη πάλι απόλυτος σκυλάκια. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι, ρε φίλε. Όχι. Είναι ψυχούλες. Όχι, υπάρχουν καλές συνθήκες. Καλές συνθήκες. Υπάρχουν και οι καλές συνθήκες για να δημιουργηθούν καλές σχέσεις. Όχι, υπάρχουν κοινά συμφέροντα, κοινοί στόχοι. Κοινοί αγώνες. Δηλαδή τώρα το Σκεντερμπέου δεν είναι ψυχούλα αυτός ο άνθρωπος. Α, σου φέρω ένα απλό παράδειγμα. Τι συνθήκες να κάνεις με αυτόν, τι καλοί αγώνες, δεν το βλέπεις. Στάζει από καλοσύνη από πάνω σε αυτόν. Σκεντερμπέου. Ναι. Δεν ξέρεις τι είναι, Αλβανός, μισός είναι Έλληνας. Το ένα κέρατο είναι ελληνικό, το άλλο είναι γερμανικό. Εντάξει, να πούμε λέει το Δημήτρη να χαιρετίσματα εδώ. Στη Wind δουλεύει. Εντάξει, στο Willy. Η Wind είναι και χορηγός μας ούτως άλλως. Λοιπόν, ναι. Παγκόσμια μέρα κατά του καπνίζοντος σήμερα, ωραία μέρα. Υποκριτικό. Γιατί ρε φίλε. Τι γιατί υποκριτικό είναι, παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος. Καταρχήν στην Ελλάδα δεν υπάρχει εναντίωση στο καπνίσμα. Κι όμως εδώ να σου πω. Δεν υπάρχουν αντικαπνιστικοί νόμοι. Ή και αν υπάρχουν μόνο στο σιρτάρι, δεν εφαρμόζονται ποτέ. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι στην Ελλάδα του 2019-20, ναι, τουλάχιστον όσον αφορά τον ανδρικό πληθυσμό, ναι, έχει μειωθεί το κάπνισμα. Έχει μειωθεί. Έχει, πάρα πολύ έχει μειωθεί. Φυσικά. Πλέον είναι ένα στου δύο, αυξήθηκαν οι γυναίκες. Όχι, ρε. Αυξήθηκε στις γυναίκες το κάπνισμα. Αυξήθηκαν οι τρελόγιατροι, ναι, και αυτοκτονίες. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με άλλα θέματα, αλλά το τσιγάρο εποχές 80-90 ήταν στο φόρτο. Δηλαδή, άμα δεν κάπνιζε, ήταν και λόγω χρημάτων. Ναι. Δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά, λες, είναι ακριβώς. Μειώθηκε, λέει, το κάπνισμα. Ναι. Μειώθηκε το κάπνισμα γιατί δεν έχουν λεφτά, πάρουν πακέτα τσιγάρα. Ναι, πάντως εσύ που δεν έχεις. Το Μαρμπόρο, ναι. Στην εποχή μου είχαν 400 δραχμές. Τώρα πόσο κάνει, δεν ξέρω κιόλας γιατί έχω. Ξέρω κατά, 1,5 χιλιάρικο έχει τώρα. 4 ευρώ. 4,5 πόσο. Σε δραχμές το λέω. 4 δραχμές, 400 δραχμές είχε το Μαρμπόρο. Ναι.
1500 έχει τώρα. Ναι. Πώς θα πάρει. Πριν από 25 χρόνια ο μισθός είχαμε ήταν, Πασόκ. Είχαμε διπλάσιο και μισθό. Και βαθύ Πασόκ κιόλας. Μειώθηκε, λέει. Και τι νιώθηκε από την υγιεινή διατροφή που κάνουν και την ζωή. Η νεολαία, πάντως το ξαναλέω, δεν ρίχνεται στο τσιγάρο. Ποια νεολαία, ρε. Ένα εκατομμύριο Έλληνες φύγουν στο εξωτερικό. Με ποιο κριτήριο. Όσοι μένουν εδώ. Η νεολαία τι είναι. Η άλλη μισή. 45 χρόνια νεολαία. Όχι, η άλλη μισή. Ποιοι είναι οι άλλοι. Η άλλη μισή είναι. Δεν είμαστε μόνο ένα εκατομμύριο. Ποιοι άλλοι. 10 εκατομμύρια μας. Δηλαδή, ένα εκατομμύριο η νεολαία. Από πού βγαίνει, ρε Κουλιανέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από πού βγαίνει. Το καλημέρα που πού βγήκε τώρα. Ξαφνικά. Από μέσα μου. Από... Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Είναι ναι. Στην καλοσύνη. Ναι, ψυχή. Από πού βγαίνει, βγαίνει το στατιστικό ότι μειώθηκε το κάμπινγκ. Ποιος το λέει αυτό. Οι υπηρεσίες που μετράνε την τάση και τη διάθεση των νέων να καπνίσουν. Ναι, τα λαθρία τσιγάρα τα μετράνε. Δεν ξέρω, ρε Κωνσταντίνε. Περίμενε. Εγώ διαβάζω μία. Βράζει τι διαβάζεις εσύ. Τα λαθρέα τσιγάρα στην Αριστοτέλους που πουλάνε οι Ρώσοι. Ναι. Τα μετράνε. Τα μετράνε και αυτά. Πώς τα μετράνε, αφού παράνομα. Τα καπνίζουν. Αφού είναι λαθρέα. Εντάξει, και τι κάνουμε τώρα. Από τι. Λες δηλαδή τα λαθρέα, τα τσιγάρα αυτά δεν τα υπολογίζουν στη στατιστική. Δεν τα υπολογίζουν στη στατιστική. Δεν τα έχουν βάλει μέσα. Λέει, ξέρω εγώ, Κεράνης, Μαλμπόρο, Κάμελ, ξέρω εγώ. Εγώ θα σου πω ένα πιο απλό παράδειγμα. Παράδειγμα πάνε σε ένα καφέ που είναι γεμάτο. Ναι. Πάνε σε ένα καφέ που είναι γεμάτο. Εδώ στη γωνία ή παρακάτω λοιπόν. Και πάνε στις παρέες των αντρών. Θα δεις ότι δεν καπνίζουν όλες οι παρέες. Όλες οι παρέες δεν καπνίζουν. Αφού δεν πας σε τέτοια καφέ. Γιατί. Στα χρόνια τα κάμπες καπνίζαν όλες οι παρέες. Χαμός. Άφια παιδιά. Λίγο πιο μετά από σένα. Λίγο πιο μετά. Η δικιά μου γενιά, άμα δεν κάπνιζες, ήταν ντροπή. Ξεφτύλαγα, δεν καπνίζεις. Δεκαετία 90, εκεί, 2000, πήγαινε σε έξω χωρίς τσιγάρο, χωρίς πακέτο. Πλάκα με κάνεις. Καταρχήν έχουν αυξήσει το κάμπες με γυναίκες. Αυτό ισχύει, ναι, στο είπα. Τότε λοιπόν. Έχουμε φτάσει σε ίδιο σημείο πλέον. Γυναίκες, άντρες καπνίζουν το ίδιο. Και τι κακό κάνει το κάμπες. Πολύ κακό κάνει. Μόνο κακό κάνει. Τι κάνει δηλαδή. Πνευμόνια, σηκώτια, αναπνοές, δόντια. Δηλαδή εμείς που δεν καπνίζουμε θα πάμε παραπάνω. Α, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το καντήλι του καθενός και το λαδάκι. Άρα το καντήλι τι. Το λαδάκι. Το καντήλι δεν έχει νικοτίνη μέσα. Ναι, ναι. Τώρα που είπαμε για καντήλια, συλληπιτήρια σε έναν νέο άνθρωπο που πέθανε χθες. Καλός ηθοποιός, ο Ευρυπιώτης, έτσι. Σειρά σου ήταν, σειρούλα σου κιόλας. Πιο μεγάλος ήταν από μένα. Ήταν λίγο πιο μεγάλος, 56 αυτός. 56 έτσι. Χρόνια πιο μεγάλος. 56. Αλλά ναι. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε χρόνια να ζήσει μπροστά του, αλλά ο Δράκουλας τον κατάφερε. Τον βρήκε το. Τον βρήκε. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Τι λέει ο Νίκος. Μη με κάνει τάκλινγκ, κανένας βρικόλακας. Εντάξει, τάκλινγκ πρέπει να πηδήξει από πάνω. Δεξιά-αριστερά, άμα προλάβω. Άμα προλάβω. Σωστά, σωστά, σωστά. Γιορτάζει σήμερα η Πετρονίλα, δεν ξέρω, είσαι καμιά Πετρονίλα. Έχει καμιά Πετρονίλα. Εγώ Πετρολίνα θυμόμουν. Ένα τι, βενζινάδικο είναι αυτό. Ναι. Εγώ θυμόμουν μια ένα Πετρολίνα. Τι είναι η Πετρολίνα, τι Αγία είναι. Πετρονίλα. Γιορτάζει, δεν νομίζω να είναι Αγία Πετρονίλα, να μην το γνωρίζουμε. Είχε καμιά φιλινάδα. Όχι, δεν είχα. Καμιά γκόμενα Πετρονίλα. Όχι. Λατινικό όνομα είναι η Πετρονίλα. Η Πετρονίλα. Ναι, είναι τι δουλειά έχει. Το υποκοριστικό του ονόματος Πετρόνια. Έτσι, προέρχεται από το Πέτρο. Στην, άσε με την Πετρόνια και τον Πετρόπουλο. Και πέτρο. Σημαίνει το Γέρικο Κρυάρι, φίλε. Γέρικο Κρυάρι σημαίνει Πετρονίλα. Δεν έχω στη ζωή μου συναντήσει καμιά κοπέλα γυναίκα. Που να τη λένε Πετρονίλα. Που λένε Πετρονίλα να πούμε. Ναι, το όνομα είναι πολύ διαδεδομένο στην Αγγλία το Πετρονίλα. Αγγλία είναι εδώ, ρε. Ναι, εδώ είμαστε Ελλάδα, ρε φίλε. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Πέθανε ο Λόραντ. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε, τι ήσουν παρόν. Δίπλα ήμουν. Αλλά δίπλα, τι ξεκίνησες καριέρα, πώς γνώρισες καταρχάς εσύ. 13. Α, το ξεκίνημα της καριέρας σου, το έδωσε καμιά χειραψία, τι έκανες εκεί δίπλα εσύ. Ball boy. Α, νάτα, ένα, Θανάση γράφει αγόρι μου. Ball boy, 13 χρονών, ναι. Ήσουν στο σκηνικό που ο Λόραντ μας τελείωσε, έτσι. Ο Λόραντ, καλά να πάθει. Να τι καλά να πάθει, γιατί να παθαίνει όλος ο κόσμος καλά, το καταλαβαίνω. Έπαθε 3 εμφράγματα, ναι. Και την πήγε στο γιατρό. Όχι, συνέχισε να καπνίζει. Τι συνέχισε να καπνίζει. Έπαθε 3 εμφράγματα. Ναι, ναι. Και ο Βλάξ δεν πήγε στο γιατρό. Γιατρό. Και τελείωσε με στο γήπεδο. Τον νίκη κάνει καμιά καλιά, καμιά χειραψία δεν πρόλαβα, ήταν γορίλα. Αλλά η άβρα ήταν γορίλα, ε. Γορίλα. Ναι, αλλά γορίλα σε γορίλα τι έχει μέσα είναι. Άσε τι γορίλα. Γορίλα. Είχε παιδί. Πόσο χρόνο ήταν. 58. Ναι. Είχε και αυτό να ζήσει. Είχε ένα παιδάκι 7 χρονών. Ναι. Και έπαθε έμβρα και δεν πήγε στο γιατρό. Εγώ το φταίω το λόγο δηλαδή. Φοβερό. Έτρωγε ένα κιλό καρύδα στην καθησιά του εκεί με τι άλτσε. Α, ήταν καλοφαγά. Λέρωνε τα μανίκια εκεί, τα κουμπιά να πούμε. Πού τα πρόλαβε τα είδε 7 χρονών. Πού τα είδε όλα αυτά, ρε μπαγάζα. Τα μανίκια. Τα λέρωνε ο Λόραντ. Λοιπόν, σαν σήμερα. 800 χολυστερίνη, κλειστέ αρτηρίε, 4 κιλά τσίπουρο. Κάπνιζε κιόλα. Σαν τον κόκκινο ήταν χειρότερο. Τι θέλω με τον Γρηγόρη μας, τον αναφέρσετε. Δεν θέλω τέτοια να τον Γρηγόρη μας τώρα. Ό,τι ζωή, ναι. Ζωή κάνει ο κόκκινος, έκανε και ο Λόραντ. 58 πήγε ο Λόραντ. Ναι. Πόσο είναι ο κόκκινος? 51. 49. 49 είναι πιο μικρός. Έχει 9 χρόνια μια. Τι προγελάμε, δεν τρέπεσαι εσύ. Το Γρηγοράκι μας. Θα κόψει τώρα τσιγάρο, θα αρχίσει λίγο γυμναστική. Να βάλει ο κόσμος τη γυμναστική στη ζωή του. Πολύ σημαντικό όπως το κάνεις και εσύ όπως το κάνεις. Εδώ έπαθε έβραμα 3 μέρες.
Τρεις μέρες πριν το μάτσο εδώ, παίζατε με τον Εθνικό Αστέρα Κύπελλο. Ναι. Εδώ κερδίσατε 5-0, πήγατε ρεβάνς της πλάκας. Ναι. Κερδίσατε 3-2 εκεί. Κερδίσαμε και εκεί. Στο ημίχρονο έπαθε έμφραγμα. Ναι, και δεν πήρε χαμπάρι. Με πήραξε ο Μελέτα, λέει. Έτσι, δεν είναι. Α, ήταν καλοφαγάς. Πάνε, λέει, στον γιατρό. Χιάρε, ο Μελέτα με πήραξε. Του λένε, πάνε στον γιατρό, πάνε. Ου, πού στη γιατρό. Μη. Έτσι έλεγε ο Λόραντ. Ο Λόραντ, σωστά. Ναι. Δεν ήθελε τον γιατρό. Μη πρωί-πρωί τα πινελίκια, αυτά τα. Ο γιατρό. Ο γιατρό τα είπε. Στα Ουγγαρέζικα αυτά. Με φράδια λόγο γιατρό, λέει, βέβαια. Ευγένεια. Πού φύγε, πού φύγε. Έστω, λέει, ο Μελέτα με πήραξε. Με πήραξε ο Μελέτα σε μεγάλη βρατενία, λέει. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, Κωνσταντίνε, να κάνουμε ένα προσέγγιο κόσμο. Εγώ λέω να κόψω τσιγαράκι, έτσι να περάσουν και ωραία μηνύματα. Όχι, εγώ δεν δίνω καμιά τέτοια συμβουλή. Εγώ θα δώσω. Να παίρνετε και να τρώτε και να πίνετε ό,τι σας αγαπάει. Ό,τι αγαπάτε. Ναι, δηλαδή, ό,τι σε ευχαριστεί. Φίλε, να σου πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι. Άμα παίρνεις, τρως, κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί, ναι. Δυστυχώς όλα. Δυστυχώς όλα όσα είναι απογορευμένα. Αλλού είναι το μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό? Η αναισθησία. Η αναισθησία, ναι. Α, να μην έχεις άγχος μηδέν. Συμφωνούμε. Κάνε εσύ και το άγχος. Το άγχος είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι. Ο ανέστητος ο άνθρωπος. Ναι. Άρα όπως λες για τον Γρηγόρη, μια που το ανέβες, δεν έχει πρόβλημα. Ανέστητος είναι. Ναι, άρα τι 8 και 9 χρόνια. Α πίνει, α τρώει. Κάνε αφού δεν νομίζει να είναι ανέστητος όμως ο Γρηγόρης. Ο Λόρα είχε στεναχώρια, δεν του μιλάγει η κόρη του, είχε άλλα θέματα. Για τον πρώτο γάμο και τέτοια. Εντάξει. Επομένως θα βάζουμε στη σειρά πάνω απ' όλα αναισθησία. Ο ανέστητος είναι το μεγαλύτερο φάρμακο. Ναι. Τώρα θα καπνίσει, θα πιει, θα κάνει, για μένα δεν μετράνε αυτά. Μετράνε και αυτά. Δεν μετράνε. Δεν μετράνε. Το λέω εγώ. Τι μου το λες? Υπάρχουν άνθρωποι 90 χρονών που καπνίζουν τα φουγάρα και ο άλλος 64 πέθανε γιατί ξέρω εγώ και έκλεισε η αρτήρια. Άσε τώρα, μην ψάχνει. Κοίταξε τώρα που το σκέφτομαι, λέει ένα παππού 92 χρονών στην Αβάνα που τον είχα συναντήσει. Στην Αβάνα, συνάντησε παππού εσύ. Ναι, ένα παππού. Ο οποίος. Του λέω ρε παππούλη. Τι είναι, πως είσαι έτσι, λέω, ντούρος, μια χαρά μου, λέει, πουρο, ρούμι, σεξ. Και σεξ. Αυτό είναι. Πουρο, ρούμι, σεξ. Αυτό μου λέει. Αλλά πρόσεξε, πουρο όμως, όχι τσιγάρο. Ναι, το ρούμι, πουρο, ναι. Το ρούμι το ανοίγει την αρτηρία. Του ανοίγει την αρτηρία. Το σεξ, το σεξ την ξανανοίγει. Την ξανανοίγει. Και το πουρο το ξαναφτιάχνει την διάθεση. 92 χρονών. Και όλοι εκεί, αλλά άγχος μηδέν. Το άγχος, είπαμε, είναι το α και το μέγα. Είχε ρε κάνα ζόρι να πούμε να βγάλει το μήνα του. Ξέρω εγώ, να έρθει να πληρώσει καμιά εφορία διπλάσια. Δεν τους ενδιαφέρει εκεί να βγάλουν το μήνα. Εκεί τους ενδιαφέρει μόνο να βρουν κάτι να τσιμπήσουν, να φάνε, να βγει η μέρα. Τελείως. Δεν έχει ούτε να πληρώσω τις εταιρείες. Έχω εγώ ένα συμμαθητή τέτοιο. Έχεις τέτοιο. Το Προδοφίκα. Ποιο. Ο Προδοφίκας. Προδοφίκας. Ναι. Ποιος είναι τα παίχτες Προδοφίκας? Όχι, διαιτητής ήταν ένας ξάδερφός του. Και δεν τον νοιάζει τίποτα, έτσι. Προδοφίκας. Ναι. Πήγαμε στο σεμινάριο, πήγαμε στη συγκέντρωση των μαθητών, συμμαθητών. Μαύρο μαλλί, λέω τα βάφεις να Προδοφίκα. Όχι, λέει, τα βάφω άσπρα, λέει, και βγαίνουν μαύρα, λέει, μετά. Άκου να δεις ποιος είπε. Ο Προδοφίκας, λοιπόν, δεν φορτώθηκε γυναίκα, παιδιά. Παιδιά του. Άρα πας ακόμα ένα μυστικό. Δεν φορτώθηκε πολυκατοικία. Της μακροζωίας. Δεν φορτώθηκε πολυκατοικία. Ναι. Φορτώθηκε ένα αγρόκτημα εκεί στα Βασιλικά. Ναι. Δεν φορτώθηκε γυναίκα, είπες. Παιδιά, γυναίκα. Τίποτα. Σκυλιά, γατιά. Άρα είναι ο εαυτούλης του και μόνο. Ξέρει το τομάρι του. Το τομάρι του. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι ο λόγος. Πού δουλεύει? Μουσικός. Oh, διδάσκει oh, 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 διδάσκει oh, oh, στο οδείο. Oh, oh, εντάξει. Δεύτερη δουλειά. Τραλαλά, τραλαλό. Ναι. Δεύτερη δουλειά. Τι κάνει? Τι κάνει? Έχει ένα σκάφος και πηγαίνει τους τουρίστες από τη μια μεριά στην άλλη το καλοκαίρι. Α, ωραίος ο Προδοφίκας. Περνάει και καλά με το σκάφος. Του λέει: έχει κανένα άγχος να αλλάξει τα μάξη. 400.000 χιλιόμετρα έχει τα μάξη. Το δουλεύω στις 2.000 στροφές. Ναι. Όπως δουλεύω εγώ. Ναι. Λοιπόν. Αγρόκτημα σαν τη γιαγιά Ντακ, ντομάτα καλλιεργημένη, κρεμμύδι καλλιεργημένο. Και μαύρα μαλλιά. Μαύρα. Κατάμαυρα. Πιο μαύρα από τον Μπογκολόκο. Άντε ρε. Αλλά... Προδαφίκας, ναι. Μάγουλο. Μάγουλο αφράτα. Ξυπνάει το πρωί, αφήνει το ξηράφι εδώ, ναι. Χωρίς χέρι. Και ξυρίζεται μόνος του. Δηλαδή πέφτει το ξηράφι με τέτοια ταχύτητα μόνο του, γιατί είναι λίγο το δέρμα του. Σόπαρεση, ούτε να έχεις τρεις λεπίδες, τέσσερις, ούτε τίποτα. Τι ομάδα είσαι, δεν ασχολούμαι με την μπάλα. Ούτε αγχώνεται για τις ομάδες. Τι να αγχώνεται για τις ομάδες. Τι κόμμα είσαι. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι, ρε. Μόνο το καραβάκι μου, τις ντοματούλες μου. Μαύρο μαλλί, σαν του Ποκολόκο. Και τελειώσαμε. Του λέω στην κηδεία μου, θέλω να κάτσεις, λέω, σε εκείνη την καρέκλα. Το θες επίτη μου, Θα αφήσει, του λέω. Ναι, το θες επίτη μου. Σιγά, αυτό θα πάει έτσι 100 χρόνια. Αν είναι normal. Θα θαυτούν όλοι οι συμμαθητές. Και αυτό θα λέει, πριν 30 χρόνια πέθανε ο Ραφτό. Δεν μου αρέσει αυτό. Αυτό δεν μου αρέσει τώρα που λες για τον Προδαφίκα. Μην ακούσουμε κανένα περίεργο από εβδομάδα για τον Προδαφίκα και καταρριφθεί όλο ο μύθος που φτιάχνει. Ενέρε, φίλε, τώρα το Λόραντ τον καθάρισμα με την άβρα που του πετούσε την μπάλα, να πούμε. Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν. Και ωραίο ντύσιμο είχε ο Λόραντ όταν πέθανε. Φόρμα με πέδιλα. Α, φόρμα. Σαβίδι style. Ποιο Σαβίδι. Δεν κατέβει στο τελικό Σαβίδι. Χειρότερο. Με φόρμα και πεδιλάκι. Φόρμα Αντίντα. Πέδιλο. Τα πέντε που φοράνε οι τουρίστες στη Γερμανία. Ναι, με κάλτσα. Όχι. Α, και άσπρο μπλουζάκι. Μάλιστα.
Λοιπόν, οκ, το μνημονεύσαμε, το αναφέραμε. Πάμε να δώσουμε καλημέρες, γιατί τελειώνει το πρώτο μιωράκι. Δεν ξέρω, χθες είδες χάρτησε καθόλου η Εθνική Ελλάδος. Μπα, πήγαμε τον Πανιώτη τον γιατρό σε μια ταβέρνα. Α, φάγατε με την Εμίλιο. Ψιλόφαγα λίγο. Δηλαδή, ελαφρώς. Εντάξει, Εθνική τήθηκε 2-1 από την. Σιγά, μην κάτσω να δω τώρα. Λίγη το Ελλάδα. Εντάξει, ήταν πείραμα το άλλο, δοκιμάστηκαν παίχτες που δεν θα έπαιζαν ποτέ μαζί. Ο Πασχαλάκης ξεκίνησε, ο φίλος σου. Έτσι. Πήγε καλά. Εντάξει, και στα γκολ, εντάξει, και δεν ήταν ο καθήλυνα αρμόδιο. Ο Μαυριάς έπαιξε, ο Κότσιρας έπαιξε. Ο Κότσιρας. Ναι, ο Κότσιρας μπήκε αλλαγή. Ο Μαυριάς και ο Κότσιρας. Ναι, αλλαγή. Συναυλία κάνανε αυτή την. Πλάκα με κάνει εδώ τώρα. Ο Κότσιρας. Ο Κουρμπέλης που βάλε τον γκολ στο τέλο. Με Κουρμπέλης. Το Σιώπη αλλαγή έγινε ο Μάνταλος. Ο Κουρμπέλης με το Σιώπη χαφ παίζανε. Ναι. Πού να πα με τον Κουρμπέλη. Ο Βαλεριάνος έπαιξε, μπήκε στη θέση του Μπουχαλάκη. Ο Σάμαρη, ο Μασούρα, ο Ντουρμισάη μπήκε για αυτό αλλαγή. Ο Πέλκα μπήκε αλλαγή. Ο Ντουρμισάη Έλληνα είναι. Αφού είπαμε Έλληνα, ναι. Πού γεννήθηκε? Στην Αλβανία. Ωραίος. Ναι. Θέλει όμω να παίξει σαν Έλληνα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ούτω ή άλλω και ελβανική είναι, οπότε εντάξει. Ναι. Βρε, σου είπα, στο εξωτερικό οι περισσότερε χώρε παίρνουν παίχτε δεξιά και αριστερά. Ο Τουντούρη είναι μάνατζερ εκεί. Δεν ξέρω. Επί τι ξέρει. Δεν ξέρω, ρε. Εσύ ξέρει ποιο είναι. Ο Τουντούρη πρέπει να. Άρα ξέρει. Και ρωτά για να επιβεβαιώσει. Μάλλον. Ναι. Α, μπαγάζα. Βγήκε ο Τουντούρη, τον βγάλανε. Δεν ξέρω αν τον βγάλανε. Πάντω χάσαμε 2-1. Εντάξει, Νατάλια, ένα τεστάκι ήταν. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το μάτς με την Ιταλία την ερχόμενη εβδομάδα. Α, εκείνο θα έχω συναυλία μου. Εκεί πρέπει πάω να. Πάω δράμα σε μαγαζί και κάνουμε το. Στη δράμα το δει το μάτς δηλαδή. Στη δράμα. Ναι. Θα πάμε σε ένα μαγαζί εκεί με τον Κατζινάκο, μα καλέσανε. Ναι. Και θα κάνουμε ανάλυση, συνθέσεις, σοου και τέτοια. Καλημέρα στις βαριές φανέλες, ναι. Από τον εξωτικό Κορινό. Καλημέρα. Μπράβο. Στο Δήμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζόνι. Καλημέρα, πώς λέγεται το κομμάτι που μπήκατε, λέει παιδιά, τα σπάει. Εντάξει, είναι το χαλί μας, το αράβικο. Ναι. Τσούμπα γκάλπι. Τσούμπα γκάλπι. Και αυτό τσούμπα είναι. Όχι, κάπως έτσι. Μαούτζου γκάλπι. Μαούτζου γκάλπι. Ναι, Μαούτζου γκάλπι. Αυτό μπορεί να κάνεις και πιλάτες με αυτό. Βέβαια. Αυτό μπορεί να κάνεις και πώς τώρα που κάνουν αυτοί οι τρελοί για να χαλαρώνουν. Γιόγκα. Γιόγκα, ναι. Γιόγκα. Ωραίο το γιόγκα, να το βάλεις στη ζωή σου. Α, μεγάλη προπόνηση, τι να σου πω. Είναι προπόνηση του μυαλού. Θέλω εγώ το μυαλό μου να το προπονήσω. Δεν θες το χαλαρώσει λίγο να ρίξει στροφές. Πόσο θες να ρίξει στροφές όλα τα πράγματα. Όχι, δεν θέλω. Δεν θες να το ρίξει στροφές και μετά να δώσει και γκάζι. Άμα αρχίσει το μυαλό και κάνει στροφές, θα αρχίσει να κάνει και πεταλιές. Ναι. Αρχίσει... Δεν είπα να χάνει, είπα να ρίξει στροφές. Να χαλαρώσει, να πας 1500 στροφές και μετά να το ξαναδώσει. Γιατί δουλεύει σε 6-7.000 στροφές τον μυαλό. Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι. Πόρσε είναι το μυαλό. Πόρσε. Ναι, αλλά και το πόρσε θέλει να το παρκάρει λίγο γι' αυτό. Το παρκάρω το Σάββατο. Πού το πας το Σάββατο? Σπίτι το παρκάρω. Δεν μιλάς σε κανέναν, κάνεις αφωνία. Αφωνία. Κάνεις αφωνία. Okay. Με το σκύλο μιλάω. Ωραία, ωραία. Mm. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά και τα θέματα που προκύπτουν σε ΠΑΟΚ με μεταγραφές. Για τον Βραζιλιάνο τον Σίλβα που χθες εδώ είχαμε ραπόρτο καλό. Ετοιμάζεται να κλείσει μεταγραφή. Το ραπόρτο τι σημαίνει δηλαδή? Ρεπορτάζ. Εντάξει, τι λέει το ρεπορτάζ? Το ρεπορτάζ λέει ότι συμφώνησαν ΠΑΟΚ και Αχμάτ Γκρόζνη. Η Αχμάτ Γκρόζνη ποια χώρα είναι? Ρωσία είπαμε. Μην την μπερδεύουμε την Ουκρανία πάλι και έχουμε τα ίδια. Η Ρωσία θα πάρει σκάφεση. Καλά, από τη Ρωσία πήρα και το Μαουρίσιο. Ναι, πού είναι ο Μαουρίσιο? Εδώ, στον ΠΑΟΚ, δεν είναι μια χαρά. Ναι. Τη Ρωσία πήρα και το Ζαμπά. Την ίδια ομάδα μάλιστα. Ναι. Και ο Σίλβα με τον Ζαμπά ήταν και συμπέκτη. Τι εθνικότητα είναι? Βραζιλιάνο. Βραζιλιάνο. ΠΑΟΚ έχει Έλληνε και κυρίω Βραζιλιάνο. Αυτή είναι η χημεία του. Η χημεία είναι Έλληνα με Βραζιλιάνο. Έλληνα με Βραζιλιάνο. Έχει και τον Έλληνο Βραζιλιάνο Λιμιό, έτσι ο οποίο είναι μισό και είναι και ο συνδετικό κρίκο. Αγίφτικο το έχει αυτό. Φαγώθηκε με το γίφτικο. Λοιπόν, θα έρθουμε να σχολιάσουμε τα του ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Άρη, τον Γεύτοβιτς, θα το κουβεντιάσουμε και αυτόν. Γεύτοβιτς. Στον Ερακλή έχουμε τον Παπαδόπουλο, πάει, έρχεται, αφήνει 20 λιάρικα, ξαναπάει, ξαναέρχεται, δεν κάνει τίποτα. Α, πάρει συγχώνευση με τον ΠΑΟΚ, να γίνουν παράδειγμα, τελειώνουν. Πώς θα πάρει συγχώνευση, ρε Κωνσταντίνο, με τον ΠΑΟΚ? Να γίνει παράδειγμα, πώς έγινε. Πώς, ναι, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Θα πει συγχωνευόμαστε, άντε, βαφτιζόμαστε, συγχωνευόμαστε. Να βοηθήσει, ρε παιδί μου, ναι, ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Έχουμε και τελικό Champions League, το σχολιάσουμε. Έμαθα, έπεσε over το μάτσε. Over και είμαι με τη Liverpool, λέω. Over και Liverpool. Είμαι Liverpool. Είσαι, δεν λες ότι θα το πάρει. Μα κάνει να το πάρει. Ναι. Το παίξω κιόλας εγώ. Όπα. Αυτό είναι επικίνδυνο όμως. Γιατί να το κάνω? Ναι. Μα έχει ένα λόγο, ας πούμε, να δω το παιχνίδι με περισσότερο ενδιαφέρον. Σωστά. Καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να πάρουμε το πρώτο. Καλά, ακόμα δεν μπήκαμε. Θα πούμε. Τι να κάνουμε, ρε, είναι αυτό το πράγμα. Είχαμε τον Λόραν τώρα. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Ακόμα δεν μπήκαμε. Μπάζ, είμαστε. Τι να κάνουμε. Θα επιστρέψουμε τώρα να πιάσουμε λίγο τα μετά. Με ποιο παίκτη του ΠΑΟΚ θα πλακωνόταν ο Λόραν και του χωρίσαν τελευταία στιγμή? Quiz. Θα το πούμε με το που επιστρέψουμε. Με ποιο παίκτη του, ο Λόρεν, το πλακωνόταν στο ξύλο και τελευταία στιγμή απέφθηκε το επεισόδιο, καθώς μπήκε ο Φορτούλας στη μέση και δεν έγινε μεσάρι. Δύο γορίλες και γλιτώσαμε το μακελιό. Μπήκε ο γορίλας ο Φορτούλας και... Θα το πεις μετά το διαφημιστικό. Ναι. Με ποιον παίκτη θα πλακωνόταν ο Λόρεν. Παίκτη του. Σε προπόνηση. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, στα καταστήματα Wind λανσάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρος μια σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες στα καταστήματα Wind, Wind Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind
και την επόμενη εργάσιμη θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο έχοντας και ένα χρόνο εγγύηση. Ξενύχτη τέλος, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε το Volt On τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο μάλιστα κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα σας όπως θα θέλετε και αφήστε τη Volt On για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, Rap Cool και Καζαμπάκας. Για το ίντερνετ που έπεσε, παιδιά, θα ενημερώσουμε τεχνικούς. Κάντε κάτι. Τι θα πει κάτι. Ναι. Όταν πέφτει κάθε φορά, κάθε μέρα το ίντερνετ. Εδώ σε εμάς το πρωί σημαίνει πέφτει. Ότι είναι υπερφορτωμένο και δεν αντέχει. Ή πρέπει να το αναβαθμίσουν, ή τέλος πάντων όταν πέφτει, πρέπει να είναι εδώ ένας τεχνικός να ξυπνάει ναι. νωρίς ναι. και να το φτιάχνει. Μπράβο, λοιπόν, εμείς αυτές τις τοποθετήσεις έχουμε. Οπότε οι τεχνικοί, οι διευθυντές. Και αυτοί που είναι υπεύθυνοι στο τέλο θα μεριμνήσουν ναι. έτσι ώστε να ακούτε, ας πούμε. Το μεριμνήσουν, μ' άρεσε. Θα το μεριμνήσουν. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Ναι, γιατί έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Μη μας βρίζετε εμάς. Άμα θέλετε να βρίσκετε, βρίσκετε το διευθυντή και τον τεχνικό. Εμείς δεν φταίμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί φταίμε... έπεσε το σήμα ναι, στο ίντερνετ, δεν φταίμε, παιδιά. Και αν ναι. το σήμα, ας πούμε, πρέπει να διορθωθεί, είναι ναι. θέμα τώρα τεχνικό. Τεχνικό θέμα, ακριβώς. Πάντως έχουμε, θα ενημερώσουμε μόλις βγούμε, γιατί τώρα τα είδα και εγώ τα πολλά μηνύματα. Έτσι, λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι. Συνέχεια, δεν γίνεται, ας πούμε. Δυστυχώς ναι. και χθες έγινε και σήμερα γίνεται. Εντάξει, ο κόσμος ακούει το ίντερνετ και άλλες μέρες γίνεται. Εντάξει. Anyway, λοιπόν, ναι. Καλημέρες παντού. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος και θα πάμε λίγο να δούμε τα ρεπορτάζ τώρα. Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ. Λοιπόν, ναι, θα πάμε να ξεκινήσουμε. Θα προλάβουμε. Έχουμε 17 λεπτά ζουμερά, θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, χαβ για όλες τις δουλειές. Ο Ισμαήλ Σίλβα, Πασπαρτού, μία ανάσα από πόσα, την απόξη. Πόσα γκολ κάνει το χρόνο? Τρία. Δεν είναι Πασπαρτού. Πώς δεν είναι Πασπαρτού? Θα σου πω κάτι. Τρία γκολ έβαλε ο Ποντένσε. Ο Κούτσης στον ΠΑΟΚ έκανε 8 γκολ το χρόνο. Ο Κούτσης. Έλα ρε που κάνει 8 γκολ το χρόνο. Τώρα μην με βάζει να ψάχνω. Μην με βάζει να ψάχνω τώρα 8 γκολ. Επί Αναστασιάδη. Μία χρονιά μπορεί να κάνει ο καθένας. Νεγούμενο έκανε 8 γκολ. Ναι. Ένα, μία χρονιά. Ναι, όχι. Τώρα σου λέω γενικότερα. Ο Κούτσης έκανε 15. 17. Ναι. Ο Μπαλής έκανε 11. Ναι, ο Μπαλής στόπερ ήταν. Ποιος ήταν παλιστόπερ? Ο Κούτσης, ρε φίλε, σε 4 χρόνια έκανε 7 γκολ. Γιατί με βάζει τώρα να ψάχνω και με τρέλει. 7 γκολ έχει κάνει σε 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ. 8 γκολ έκανε σε ένα χρόνο. 7 γκολ έχει στην καριέρα του. Γράφει, δεν γράφει καθόλου λάθος. Πάμε παρακάτω. Ο Μαραγκός έκανε 10 γκολ. Ο Νάγκμπε έκανε 6. Τους έχει στο μυαλό σου πολύ διαφορετικά. Ο Δαμανάκης έκανε 3 που ήταν καθαρό εξάρι, έκανε 3 γκολ το χρόνο. Έβαζε και κάνει αυτό γκολ. Τέλος πάντων, εντάξει. Τους παλιούς τους έχεις πολύ. Δεν είναι κανένα παλιό. Ο Στολτίδης έκανε 10 γκολ ναι. το χρόνο στον Ολυμπιακό. Στον Ηρακλή έκανε 8 για παράδειγμα. Ο Τζον Άγκμπε σε 3 χρόνια βάλε 10 γκολ στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξέρω πώς μεταφράζει αυτό. 3 γκολ το χρόνο. Άσε ρε παιδί. Γιατί άσε ρε Κωνσταντίνε. Να ορίστε, θα έχω με νούμερα. Έχω λέει χάφ, λέει μεγάλη χαφάρα. Λέει κάνει γκολ. 3 γκολ έκανε πέρσι. Λοιπόν, σε πόσα μάτσα έκανε τον Εύρο? Σε 28. Ναι. 20... Τι δεν σ' αρέσει δηλαδή. Στη Ρωσία. Ναι. Έκανε... Τι είναι το Ρωσία. Στο Ρώσικο πρωτάθλημα. Ναι, τι είναι το Ρώσικο. Πρόσεχε τι θα πει τώρα. Τι θα πει για το Ρώσικο τώρα. Για το πρωτάθλημα. Από το δικό μα είναι 5 φορέ ανώτερο. 5 φορέ ανώτερο. Είναι αφήρμα ο Κατζηρίδη, έβγε σαν τράγο εδώ. Δεν είπε, έπεσε Ρωσία ο Χατζηρίδη, τα είπαμε. Έπεσε στην Ουκραίνα. Το ίδιο. Δεν είναι ίδιο το πρωτάθλημα. Άμα πάρει η γυναίκα Ρωσίδα ή Ουκρανίδα, το ίδιο κλάμα θα ρίξει. Το ίδιο κλάμα θα ρίξει η μανούλα. Τι παγάσα. Μια χαρά, γιατί εσύ μια χαρά θα περάσει όμω. Τι θα περάσει μια χαρά. Εσύ δεν περάσει καλά. Ας πάρει το παιδί μετά, φύγε σε πόγο. Τι καλά φάγω. Γιατί φοβάσαι με το πάρτο ή και κράτο. Λοιπόν, άσε την Ρωσίδα και την Ουκρανίδα. Την Ρωσίδα και την Ουκρανίδα. Ισμαήλ Σίλβα, να αφού πάει να παρουσιάσουμε ένα παίχτη και με πήγε τώρα στου γάμου. Για να το δω στη φάτσα. Να το δει. Μπαλαδόφατσε, ναι. Μπαλαδόφατσε. Είναι. Είναι. Μπαλαδόφατσε. Έχει μούτρα ποδοσφαιριστή. Κάρτε τρώει. Όχι, δεν τρώει κάρτε. Τρέχει από το πρωί στο βράδυ. Έχει όμως και ένα τρελό, τον καλό. Τον Γιονάκη. Ο καλό. Ο Θουβού, πράκτορ. Άλλο ρε, ναι. Τα φυτά, πολύ καλό. Καλό, τρέχει συνέχεια. Τρελό με την καλή την έννοια. Ναι, ναι, ναι. Σε πόσα χιλιόμετρα έτρεχε ο καλό. Αλλά. Έφερε λουλούδια στι γυναίκε, ευγενικό κτλ. Ναι. 20 χιλιόμετρα την μέρα. Θα τα κάνει κι αυτό. Αυτό. Μέσω παιχνίδι. Δεν μου λέει τίποτα τα χιλιόμετρα. Λέει. Λοιπόν, ναι. Είναι ένα χαφ όπω τον παρουσιάσαμε προχθέ γιατί ενημερωθήκαμε. Box to box. Box to box. Κουβαλάει μπάλα, τρεχαντήρι τρελό. Τι μπόι έχει. 1,70.
Τι είναι, λέει? 1,70. 1,70. Εδώ, τι να κάνω. Επειδή έχει κεφαλιά, το βάλουμε στα δίχτυα. Έχω ψηλού εκεί. Έχω Verbloom, έχω Μαουρίσιο, έχω. Ναι, έχω Μίσιτ. Σακάτι είναι. Ο Verbloom θα ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία, μπερδεύεσαι. Θα τα ακούσει ο Ζαΐρ από την Ολλανδία και θα λες ο Verbloom είναι έτοιμο. Ο Verbloom τραυματίστηκε το Δεκέμβρη, πέρασαν 6 μήνες, πάμε στον 7ο. Κάτσε, ρε φίλε, εγώ έπαθα μια θλάση και στη αύριο θα πάω προπόνηση σε μια εβδομάδα. Τι έπαθα ο Verbloom. Χιασού, τι έπαθα. 6 μήνες έξω. Εντάξει, χιαστή. Θέλει προσεκτική προσέγγιση, λοιπόν. Χιαστό, θα πάρετε το πρωτάθλημα τώρα. Στα... Και με χιαστό. Χιαστό. Αίτητη, το πήραμε τώρα, το πάρουμε και με χιαστού. Ναι. Λοιπόν. Είδε του υποκλαδά εχθέ. Τι με υποκλαδά. Στη στραβή τι θα λε, Κουλιανέ. Στη στραβή εδώ θα είμαστε, φυσικά. Ναι, εμεί εδώ λέει... είμαστε και στη στραβή. Μάλιστα. Και στη στραβή, ο κλαδά που είναι τώρα, στι καλέ, στι στραβέ που είναι. Τι στραβέ. Πού είναι στι στραβέ τώρα. Εκεί ήτανε. Α, ήτανε, τώρα που είναι. Και τώρα παλέμα. Α, παλέμα, πω εντάξει. Ναι. Στι στραβέ σου ξέρω ότι ήταν εκεί. Λοιπόν, 2,5 εκατομμύρια δολάρια φτάνει το συνολικό κόστο. Μεταγραφή. Δολάρια. Δολάρια, τώρα. Σε ευρώ πόσα είναι. Υπολόγισε. 2 εκατομμύρια ευρώ. 2, κάτι. Εντάξει, λίγο παραπάνω από θα δύο. Πάρετε half 2,7 ναι. Με 1,70 ύψος. Ναι, γιατί. Α, πάτε αυτοκτονίστε. Καλά, γιατί τα ξεκινά όλα αρνητικά. Αν δεν πάτε αυτοκτονίστε. Δεν σ' αρέσει. Με 1,70. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει ο παίχτης. Τι αρέσει. Έτσι, για να σε πάω κόντρα σε. 3 γκολ το χρόνο, 1,70. 3 γκολ το χρόνο, 6 ασίστ μέσα. Ο Παπακάρι άλλα είπε. Τύπο από κάτω. Δύσκολα είναι να παίξει στον Πάοκ. Αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Μάλιστα. Δηλαδή θα δώσετε 2 εκατομμύρια γιατί και πιστεύει από Μπακάρι θα παίξει. Κράτα την αυτήν την εκπομπή λίγο. Εσύ. Εγώ δεν λέω ότι είναι παιχταρά. Εγώ λέω θα το δω γιατί το παίχτη δεν το γνώριζε. 2 εκατομμύρια για πάση για half 1,70. Ναι, γιατί τι έχουν τα half 1,70. Ο Ολυμπιακός έδωσε 1,7 για να πάει τον Βαλμπουένα. 1,65. Γελούσαμε. Ναι, 1,65. Γελούσαμε. Ακραίο είναι όμω. Ακραίο άλλο ο half. Ο Χα πρέπει να είναι και ψηλό. Έχω ψηλού. Θέλω δηλαδή, και ένα κοντό. Θα γίνει μια μεγάλη. Θέλω ένα σιόπι, ρε παιδί μου. Ένα σιόπι δεν το θέλει κάθε ομάδα. Δεν το συζητούσαμε εδώ και λέγαμε ότι όλε οι ομάδε θέλουν. Πάρε το σιόπι. Αφού παίζει τον Άριο σιόπι. Τι να κάνουμε τώρα. Ο σιόπι είναι εξαιρετικό, τον γουστάρω. Εγώ το ξέρει. Θέλουν όλοι ένα τέτοιο τρεχαντήρι στα χαφ. Δεν είχαμε, τον παίρνουμε. Ορίστε. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Τρεχαντήρι. Τρεχαντήρι, ναι. Είναι Ζαγοράκη αυτό. Δεν ξέρω αν είναι Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης ήταν άλλο ποδοσφαιριστή, ήταν σκυλή του πολέμου. Ναι. Ο Ζαγόρ, τι να κάνουμε τώρα. Ο Ζαγόρ έτρεχε, μάρκαινε, ανέβαινε. Έλα, μπαλαδόβατσε, θα σε εκθέσει. Λέγε κι άλλα. Λέγε κι άλλα. Καλώς φαίνεται. Λέγε κι άλλα, λέγε. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Ισμαήλ Σίλβα. Τα περισσότερα τα μάθουμε λίαν σε καλά, καλά, πάμε παρακάτω. Βαρέλα Κρέσπο έκαναν δηλώσει εδώ στο Μετρόπολη. Μίλησα χθε, του άκουσε. Βέβαια του άκουσε. Του άκουσε. Τι κράτησε από τον Βαρέλα. Τα κλάματα. Τα κλάματα πάλι. Αυτά που θε, ναι. Ποτέ δεν θα πήγαινα στον Ολυμπιακό, λέει, ό,τι και αν γινότανε. Αυτά τα πήγε ο Γεωργιάδης. Ναι. Αλλά πήγε. Πήγε ο Γεωργιάδης. Και τον έχετε στην ομάδα τώρα. Τον έχουμε στην ομάδα. Γενικό. Και ο καφές τα έλεγε αυτά. Πήγε όμως. Ναι, δεν τον έχουμε αυτό. Ναι. Δεν τον έχουμε γιατί έχουμε, είναι αξιοπρεπή. Λες δηλαδή ότι όλα είναι τα λεφτά. Εντάξει, ο Βαρέλα μπορεί να είναι και αυτό αξιοπρεπή. Κάπα του είναι ο χοντρός 2 εκατομμύρια. Δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε στην Αλχιλάλ και στην Αλχαλίλη. Βγήκε ο μάνατζερ, του είπε: είχαμε Κατάρ, Σαουδική Αραβία για να σου λυθούν και απορίες. Ποιες ομάδες είπε. Είπε: είχαμε προτάσει από Κατάρ και Σαουδική Αραβία. Μεγάλη παπάντζα είναι ο μάνατζερ του. Ναι, αλλά ο μάνατζερ είπε ότι δεν τα πάντα τα λεφτά. Το είπε και ο ίδιο. Βρά τον παπάντζι τώρα το μάνατζερ τώρα. Του το φούσκωσε τα μυαλά, δεν βρήκε ομάδα και γύρισε πίσω. Τώρα καλά που ήταν ο Βιερίνη, άσε τώρα. Πάλι καλά που ήταν ο Λουτσέσκου να λες. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ο Βιερίνη μετά έβαλε το δικό του κερασάκι. Ρε εσύ τώρα, να σε πω κάτι. Ναι. Ο Λουτσέσκου είναι σαν τον Μπούζο. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου λέει. Εγώ τον έχω βαφτίσει, Λουτσέσκου, να ξέρει. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο κτλ. Άμα από πάνω δεν μπει κτλ. Ό,τι και να πει ο Μπούζο. Σαφώς. Ναι, αλλά άμα έχει εμπιστοσύνη στο Λουτσέσκου, θα του κάνει το χαντήρι. Ή εμπιστοσύνη στον Μπούζο εδώ. Θα του κάνει το χαντήρι γιατί δεν είναι αυτό και αυτό. Δεν είναι έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ο Λουτσέσκου του έλεγε μηνύματα συνέχεια. Κράτα τον, κράτα τον, κράτα. Δεν θέλω λεφτά, τον κράτησαν. Τελείως. Πήγε και ο Βιερίνια τον έφυγε. Φτάνει, φτάνει. Θα γυρίσετε ταινία με τον Βαρέλα. Λοιπόν. Αμάρτησα για το παιδί μου. Σαχόφ. Παιδιά, ο Σαχόφ. Είπαμε όχι. Κακός. Είπαμε όχι. Λοιπόν. Κακός. Ο Σαχόφ είναι μια στάση παγωμένη. Η πρόταση είναι εκεί και τον περιμένει. 700 χιλιάρικα. Πολύ ωραία. Τον περιμένει. Όπως και για τον Κάνιας έχει γίνει συγκεκριμένη πότε πρόταση. Πότε λύγει η προθεσμία. Δεν έχουμε βάλει. Ραπόρτο πότε τελειώνει. Deadline δεν έχουμε για δεν έχει deadline. Ναι. Χατζησαΐας και αυτός ένα παίκτη ο οποίος είναι υποσκέψη. Λάβρου. Κρατημένο Χατζησαΐας. Χατζησαΐας αποτελεί μία από τις εκκρεμότητες της ομάδας. Τι θα κάνεις, τον κρατήσεις, ναι ή όχι. Πού είναι ο Χατζησαΐας σήμερα, σήμερα που μιλάμε, διακοπές. Διακοπές, όπως όλοι παίχτες. Δεν πρόκειται να πάει σε υψηλό επίπεδο. Ο Χατζησαΐας, άμα θέλει να παίξει μπάλα, έπρεπε να είναι τώρα 8:50 είναι. Έπρεπε να έχει κάνει ήδη ζέσταμα στο καφτατζόγλου. Και μπορεί να κάνει και ζέσταμα στο καφτατζόγλου. Να κάνει ταχύτητες. Κάνει ταχύτητες. Ναι. Ξεκινάει.
Ξεκινάει αργά. Άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο έχει με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι κάνει. Παίρνει τον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να το δώσει δανεικό ακόμα ένα χρόνο να δούμε τι θα κάνει. Ανέκρηκτος είναι. Ανέκρηκτος είναι. Εντάξει. Έχει προσόντα, έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Πολύ καλές. Είναι ψηλός, το κεφάλι είναι καλός. Είναι ανέκρηκτος. Εσύ τον κρατάς, ρε αγόρι μου, ως τέταρτο στόπερ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το να τον έχω σε τέταρτο στόπερ. Δεν γίνεται αλλιώς, αφού έχει Κρέσπο Βαρέλα. Ήγκανσον και πρέπει να φύγει. Και γιατί να είναι τέταρτος ο Χατζησαΐας? Αυτό σου λέω, κρατάς το Χατζησαΐ είναι... ο Μιχαηλίδης. Ποιος Μιχαηλίδης? Ποιος να είναι? Ο Ήγκανσον, δηλαδή τι, γιατί να μην είναι πιο μπροστά από τον Ήγκανσον? Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ο Ήγκανσον, αν ήταν. Πάντα είναι τρίτο τέταρτος να πάρει. Αν ο Χατζησαΐας ερχόταν σαν τον Ήγκανσον και έκανε αυτές τις εμφανίσεις. Ξέρεις, θα του λέγαμε του Χατζησαΐα. Το είχαμε σταυρώσει να πούμε. Ποιες εμφανίσεις έκανε ο Ήγκανσον? Τρία μάτσα έκανε, τέσσερα όλα. Τι να κάνει ο Ήγκανσον? Ναι, τον έχει πάρει στραβό. Τον Ήγκανσον τελείωσε, τον βάφτισε στραβό. Λοιπόν, αν ήταν Έλληνας, ναι, θα γινόταν κόμιξ ο Ήγκανσον. Ο Ήγκανσον θα γινόταν κόμιξ. Ξένος, ναι, θα τον περιμένουμε και θα δούμε και θα κάνουμε και θα ράνουμε. Τον είδα εγώ. Λοιπόν, Ροντρίγκο Ρέι έκλεισε στην Πατσούκα. Ο ΠΑΟΚ τον ανανέωσε για ακόμα ένα χρόνο. Αυτός... του βάλε και ρήτρα 1,5 εκατομμύριο. Πάνε παίξε βασικό στην Πατσούκα και βλέπουμε. Ωραία. Ναι. Μόλις τελειώσει την καριέρα του. Ναι. Τώρα που θα βγει ο Ζέρβας δήμαρχος. Θα βγει, Ναι. Βάλτε τον εκεί στο Ζέρβα. Πείτε σε κάναμε αβάντα, ξέρω εγώ κτλ. Κύριε δήμαρχε. Τι είναι τον μπράβο στο Ζέρβα, δεν είναι. Βάλτε εκεί οδηγό, μόνιμο εκεί κτλ. Δημόσιο υπάλληλο. Τι οδηγό να βάλουμε? Οδηγό που παίρνει μισό εκατομμύριο το χρόνο. Εντάξει, τότε δεν θα παίρνει. Δημόσιο υπάλληλο, γεννημένο. Αυτός άμα ήταν Έλληνας πριν από 20 χρόνια θα ήταν διορισμένος σε ταχυδρομείο. Και κάποιοι είναι τυχεροί, ρε φίλε, στη ζωή τους. Τι να κάνουμε τώρα? Κάποιοι κάθονται και πληρώνονται. Α, παράτα με το δημόσιο υπάλληλο τώρα το ρέι. Τι να κάνουμε τώρα? Σ' άρεσε σαν τερματοφύλακα τουλάχιστον? Όχι. Δεν σ' άρεσε. Ωραία. Θα πάει τώρα στην Πατσούκα για να παίξει να πάρει μια. Πάει και στη Ματσούκα, τι με νοιάζει εμένα. Στη Ματσούκα, μα πήγαινε, θα σε νοιάζει. Λοιπόν, Κυριάκος Κυριάκος. Άλλος κλαψιάρα. Έκανε δηλώσεις. Άλλη κλαψιάρα από εκεί. Γιατί ρε, τι έκανε το παιδί? Μας έχει ποτίσει δάκρυα κι αυτό. Εντάξει ρε φίλε, 20 χρόνια σε μια δουλειά ήτανε. Τι σε ένα χώρο. Να σου πω κάτι. Ναι. Εδώ θα με βρεις αντίθετο, ξέρεις γιατί? Για πες μου. Να σου πω γιατί. Ναι. Πες μου ρε φίλε, ποιος θα είχε τα γκάτς, τα κοχώνες να φύγει επί εποχή Σαββίδη από τον ΠΑΟΚ? Ποιος έφυγε? Κυριάκος. Δεν είδες τα δάκρυα της Γκονζάλεφ? Βρε, δεν ξέρω τι δάκρυα μου λες. Πες μου. Του είπανε, ρε, σε περίοδο που οι Αγελάδες όχι είναι παχές στην Τούμπα. Ναι, ναι. Θα πετάξουν αερόστατα θα γίνουν. Ναι. Σηκώνεται και φεύγει. Ποιος πες μου ποιος θα το έκανε αυτό. Ποιος φεύγει? Εκτός ασφαλούς. Γιατί εκτός ασφαλούς? Σου πω εγώ τι έκανε ο Κυριάκος. Να με πεις, ναι. Κυριάκος πάει στο Πασόκ. Κινάλ, ναι. Ναι. Κινάλ, δεν έχει Πασόκ. Διορίστηκε, σώθηκε 4 χρόνια. Ναι. Δεν διορίστηκε. Τον πήρα, το μαζέψαν πίσω. Πάλι, λες, δηλαδή έχει πόρτα ανοιχτή. Πήραν ένα παιδί φρόνιμο, ένα πολύ καλό παιδί, τον Παναγιώτη τον Χορόζογλου. Ναι. Εξαιρετικό παιδί, δημοσιογράφος. Παναγιώτης είναι ψυχάρα, δεν το συζητάμε. Πόσοι υπαλλήλους έχετε εκεί, 300? Δεν ξέρω τι είμαι εγώ, είμαι εγώ εκεί, ρε, και με τα κλάματα του Κυριάκου. Πρόσεξε να δεις. Καλό παιδί ο Κυριάκος. Αλλά αν δεν βγει στο Κινάλ, εγώ λέω θα βγει. Και εγώ πιστεύω ότι θα βγει. Αν δεν βγει στο Κινάλ. Σου λέει η πόρτα με περιμένει πίσω. Θα τον πούνε, έλα εδώ τώρα, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά στο χιλικείο. Με το σπαθί του 20 χρόνια έχει κάνει τρομερή δουλειά στον ΠΑΟΚ. Είπα εγώ ότι δεν έκανε. Ναι. Ναι, αν φύγει από κάπου και έχει κάνει τρομερή δουλειά, ναι, είναι λογικό να σε ξαναζητήσουν κάποια στιγμή. Ναι. Δεν είναι λογικό. Βιερίνια. Ναι. Έφυγε ενώ είχε κάνει τρομερή δουλειά. Σου λέει, με την πρώτη χειρά. Ναι, εκ του ασφαλού δεν βέβαια τα δάκρυα. Ναι, αλλά φεύγει όμω. Σε μια περίοδο σου ξαναλέω που είναι οι Αγελάδε σαν τα ζέπελ. Εκ του ασφαλού φεύγει, πάμε παρακάτω. Μίλησε εδώ, είπε δύο πράγματα τα οποία είναι και όλη ουσία για μένα τη πραγματικότητα του ΠΑΟΚ. Αναντικατάστατο ο Σαββίδης, ναι, είναι ο μόνο. Σου λέει, τώρα άμα δεν βγω, αλλά με πάρει πάλι. Είναι αναντικατάστατο. Τι πάνε άμα δεν βγω? Είναι πραγματικότητα. Και πρώτο μάγκα λέει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Λέει δεν υπάρχει. Έτσι. Έχουν έρθει προπονητέ και προπονητέ. Είναι ο μόνο που κατάφερε αυτά που έχει πετύχει ο Ρουμάνο. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε και μία πρόταση από Ιταλία για τον Λέο Ζαμπά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ απάντησε αρνητικά. Γιατί απάντησε αρνητικά? Γιατί η πρόταση ήταν πολύ χαμηλότερη. Πόσα λεφτά δίνει? Δεν έχουμε ακριβώ. Δεν ξέρουμε, ρε φίλε. Εάν δώσει τη ρήτρα, τον παίρνει. Αν δώσει ρήτρα, φυσικά. Για να δώσει τη ρήτρα, μάλιστα. Η ρήτρα είναι 20 εκατομμύρια όμως. Θα τη δώσουν. Δεν τη δίνουν. Άρα ο ΠΑΟΚ απορρίπτει τις προτάσεις και τελείωσε η ιστορία. Αν είναι κάτω από τη ρήτρα, καλά κάνει και το απορρίπτει. Ακριβώς. Το buyout του Τσούμπα, του Λέο Ζαμπά είναι 20 εκατομμύρια. Έτσι. Καλά, καλά, καλά και το βάλαμε. Πριν από 10 μέρες έγινε η κρούση, λοιπόν, όπως λέει το ρεπορτάζ εδώ από Ιταλία. Πόσα δίνανε δηλαδή? Δεν έχει ακριβώς. Άρα δίνανε λιγότερα. Δίνανε. Μάλιστα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα από τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για στον Άρη. Στον Άρη που έχουμε προβάδισμα για τον Γεύτοβιτς. Έτσι, Γεύτοβιτς. Σου κάνει κλικ το όνομα? Όχι. Όχι. Με το που άκουσες Γεύτοβιτς, ζαλίσκες λίγο. Έτσι είναι, έτσι. Ναι, Μίλαν Γεύτοβιτς. Έχουμε άφηξη των εκπροσώπων εδώ.
για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ναι, είναι ένας παίκτης του Ερυθρού Αστέρα. Τι θέση παίζει ο άνθρωπος. Θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα. Έτσι, λοιπόν, να μάθουν και οι Αριανοί από εμάς εδώ τι είναι. Είναι ένας παίκτης που, αν μη τι άλλο, έχει potential. Βέβαια δεν έκανε κάτι αμαναμάν φέτος στον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, ο φίλος μας ο Γεύτοβιτς. Τι θέση παίζει. Θα τα πούμε, βρε αγόρι μου. Περίμενε λίγο. Πρέπει να δούμε λίγο. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021. Άρα ο Άρης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει. Όπως είναι υποχρεωμένος να δώσει κάποια χρήματα και για τον Ρόους. Εκεί όπου το ποσό είναι 80 με 100 χιλιάρικα. Εγώ θα τα είχα δώσει ήδη για τον Ρόους. Δεν έχουν να δώσει. Δεν είπα ότι δεν έχει. Περιμένω να δώσει. Τα διαρκεία. Ναι, τα διαρκεία γιατί. 2,5 χιλιάρικα. Γυρευτώ, ναι. Ναι, 2,5 χιλιάρικα. Ποιο έχει κάνει τέτοια περίοδο. Παίζουν μια ομάδα. Μια ομάδα. 2,5 χιλιάρικα διαρκεία. Αυτά είναι να ανοίξει πιο μπροστά. Τι θε να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά είχαμε με το καλημέρα μπούκα. 2,5 χιλιάδες. Θα κάνουν 10 χιλιάδες οι Αριανοί. Δεν ξέρω. Πέρσι πρέπει να είχα κάνει 6,5-7 χιλιάρικα κάπου εκεί. 6,5-7 χιλιάρικα και ναι. Η δόξα τούμπας κάνει. Άσε το. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Γιατί ρε αγόρι μου τα μηδενίζεις. 6,5 διαρκεία. Γιατί λοιπόν. Left winger είναι ο Γεύτοβιτς. Τι λένε winger. Left winger. Αριστερός ακραίος. Yeah. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Ματέο Γκαρσία είναι θέμα ημερών να ακούσουμε πάει ότι θα πάει στον Ολυμπιακό κατά πάσα. Πόσα γκολ έχει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να δω ακριβώς τα γκολ. Έκανε 4 γκολ έκανε φέτος. Σε πόσα μάτς. Σε 13 όμως. Έπαιξε λίγο. Έπαιξε λίγο. Δεν κακή αναλογία. Όχι. Είναι ένα στα δύο περίπου. Σε Ερυθρό Αστέρα. Ερυθρό Αστέρα. Ποδάρι αριστερό. Ποδάρι αριστερό. Ποδάρι αριστερό. Ήθελα να δω που έκανε, γιατί τον θυμόμουν εγώ από την Τουρκία. Αυτό ήθελα να τσεκάρω. Έχει περάσει από την Αντάλια. Ωραία. Στην Τουρκία. Έχει πάει και στη Ρόζεμπουργκ. Ωραία. Άρα δεν είναι κανένα λοιμό. Γιατί το πρωτάθλημα Σερβίας είναι για μένα λοιμό πρωτάθλημα. Άρα στην εξάδα που θέλει να μπει ο Άρης, καλός είναι. Καλός. Τέλεια. Καλός και με καλό potential, γιατί είπαμε και η ηλικία του είναι πολύ καλή. 25 χρονών. Μπράβο. 1,85. Είναι 1,85. 1,85. Μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει. Εδώ τον έχουμε με φανέλα Ρόζεμπουργκ. Απλά ήθελα να τσεκάρω εάν είχε παίξει και στην Αντάλια. Είχε παίξει. Λοιπόν, ωραίος. Καλή κίνηση. Καλή. Με προοπτική. Βέβαια. Είπαμε στον Άρη υπάρχουν μπαλαδόφατσες. Διαμαντόπουλος και ο Κάρι νιώθει από μπάλα και κάνουν καλές επιλογές. Ο Άρης, ο οποίος ήταν και ο πρωτοπόρος στα μπόνους, όπως αποκαλύψει σήμερα η Μη. Από την Μέτρος. Α, ναι. Εμείς. Ναι. Η Μην είναι ρε φίλε, να βάλουμε Μην. Τον μπαγάζε, πιάνει το μίλι. Είσαι μπαγάζε εντελώς. Να του Βαραγιάννης. Λοιπόν, πρωτοπόρος γιατί ήταν η ομάδα που είχε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, περισσότερα εισιτήρια και η ΕΡΤ του έδωσε επιπλέον μπόνους. Βέβαια είχε να ανταγωνιστεί ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητος, η Ξάνθη, ο Απόλλων, τη Λαμία και τον Πανετολικό. Έτσι. Πήρε επιπλέον μπόνους. Υπήρχε από την ΕΡΤ. Μπράβο Σονάρη. Γιατί γέμισε και το Βικελίδης όσο καμία άλλη ομάδα καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς. Βέβαια είναι πολύ καλό. Εμπορικότατη η ομάδα, έτσι. Έτσι. Ο Βέλεθ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον Άρη. Πολλά ζητάει ο Άρης για τον Βέλεθ. Πολλά δεν ζητάει. Πολλά ζητάει. Ναι. Ζητάει πολλά, αλλά έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά. Βέβαια είχε και τραυματισμούς. Ο Βέλεθ με τρεις θλάσεις. Εγώ στον Ολυμπιακό δεν θα τον έπαιρνα αν ήμουν Ολυμπιακός. Δεν θα τον έπαιρνες. Με τρεις θλάσεις το χρόνο, όχι. Ναι. Πάντως ο Βέλεθ είπε: θέλω να παραμείνω για αρκετά χρόνια ακόμα. Είμαι όμως ανοιχτός να ζητήσω και την επέκταση του συμβολαίου μου. Έλαβε 150 παίρνει. Ναι. Άμα του δώσει 2,5 μένει. Εύκολα. Άστε τώρα. Ναι, και, απλά, και άμα έρθει ο Ολυμπιακός και του πει: ναι, έλα με 500 κάτω. Απλά ο Άριστρα, το μυαλό. Απλά ο Άριστρα για να οικονομήσει δεν του κάνει αναπροσαρμογή και λέει: αμάν να τον πουλήσω, να βγάλω κανένα φράγκο. Αυτή είναι η ιστορία τώρα με τον Βέλεθ. Αν έβαζε την πύλια στο μένο ή δεμένο, πού θα την έβαζε. Τι μένο δεμένο. Μένο ή δεμένο για τον Βέλεθ. Εγώ αν ήμουν Βέλεθ. Όχι, εσύ αν είσαι ο Βέλεθ. Τι. Έτσι πως βλέπεις την κατάσταση. Γιατί τον Βέλεθ τον θέλει ο Ολυμπιακός. Άμα ο Άρης, κοίταξε, ο Άρης πρέπει να τον πουλήσει. Για να βγάλει λεφτά. Ο Ολυμπιακός 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύρια που ζητάει ο Άρης. Δεν δίνει. Ούτε στον ηρώ. 750 χιλιάρικα έμαθα έδωσε. Ένα... Έκανε μια. Λέει, άμα θέλετε 700 χιλιάρικα. Ένα 700 να πούμε, ναι. Πάρτον. Τον πάω εγώ με το κόρτομα στο αεροδρόμιο. Εσύ άμα τον πας μπορεί να χάσει και την πτήση όμως. Ναι. Έτσι, πας σιγά σιγά. Πρόσεχε, ναι. Πρόσεχε, τον πάω εγώ. Μου λοχτάλα δεν θα πάθει καμιά θλάση, τίποτα. Και ένα γιατρό για τις θλάσεις. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι Άρης, πιο μεγάλη ομάδα είναι. Θα αρχίσει να ανεβαίνει ψηλά η τετράδα στην άμυνα. Οι επόπτες τώρα μπορεί να μην είναι και με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι μισή-μισή. Μισή-μισή. Ναι, άμα γίνει καμιά στην πλάτη πίσω, κάνει κανένα σπρίτ ο Βέλεθ, ναι. Μπορεί να τον πιάσει καμιά θλάση. Άσε, καλός είναι στους μικρούς χώρους. Στο μεγάλο και χώρο. Ξέρεις γιατί λέω για στο Βέλεθ. Στο μεγάλο χώρο δεν είναι για το πέλαγος, να πούμε ο Βέλεθ. Γιατί ο Άρης. Σαν στόπερ να πούμε. Ναι, ναι, γιατί μπράβο. Ο Άρης ψάχνει και για στόπερ. Υπάρχει ένα όνομα, ο Άλεξ Γκάλβεθ. Είναι Ισπανός κεντρικός αμυντικός, στη Ράγιο αυτός πρέπει να ήταν. Ίσως να είναι ένας εκ των παιχτών που μπορεί να αντικαταστήσει. Ή τον Βέλεθ ή τον Ρόουζ αναλόγω του Σαμίνη. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή στα στόπερ είναι κρεμάμενο. Γυμνό. Έχει το δελυζήσει και κανέναν άλλο στόπερ. Έτσι. Ψάχνετε για στόπερ ο Άρης, να δούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε απαραίτητο. Είναι θέμα με στόπερ. Από εκεί ξεκινούν όλα, φίλε. Γι' αυτό άλλο δεν θέλω να μου πειράξετε τίποτα την άμυνα. Τραυματίζει ο Βιερίνια, οκ. Δηλαδή χαλάει, ο Άρης δηλαδή χαλάει το δίδυμο των στόπερ.
πρέπει να είναι καινούριο με άλλα λόγια. 100%. Αν δεν κρατήσει και πουλήσει και το Βέλεθ. Ναι. Είναι θέμα εδώ. Βέβαια είναι θέμα. Τουλάχιστον ένα από του δύο θα πρέπει να τον κρατήσει οπωσδήποτε. Ο Ρόζ μου φαίνεται πιο προσιτή λύση και εύκολη λύση. Δώσε ένα 80%. Δίνει ένα εκατοστάρικο. Ναι. Τον πουλά 700 τον άλλον. Πάνω στο άλογο μετά. Τελείωσε. Πάνω στο άλογο. Λοιπόν. Αγαπάμε Στράτο Διονυσίου, αξεπέρασε όπως λέγεται το τραγούδι. Φίλοι, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Έρχονται στο Βεργίνα Θέατρο οι τρεις γη του Άγγελος Θέλιος και ο Διαμαντής από τη Γαλλία για ένα μεγάλο αφιέρωμα στον πατέρα τους. Μια σπάνια συνάντηση όπου οι τρεις ερμηνευτές θα τραγουδήσουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σαλονικιός, γυναίκα σε καρδιά. Άκου βρε φίλε, μιλάμε για 8 εμφανίσεις. Ξεκίνησαν από 17 του Μάη. Τα εισιτήρια τα βρίσκουμε στο Regency Casino, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, που λενάρα εδώ μαζί με Τσούμπα παρέα, με πολιτικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τρίτο ημίωρο με πρωτοσέλιδα και με αρκετές ειδήσεις από το διεθνή χώρο, με την είδηση για τον Κόντε και την Ίντερ να δεσπόζει στα διεθνή ταμπλόιτς. Δεν είναι ανάγκη πλέον, φίλες και φίλοι, να έχουμε μάχες μέσα στο σπίτι. Ανακαλύψτε την Wind Vision, το νέο τρόπο να βλέπετε τηλεόραση, διότι μόνο με την Wind Vision μπορεί να βλέπουν όλοι στο σπίτι το αγαπημένο τους πρόγραμμα, αφού με την εφαρμογή της Wind Vision για smartphone και tablet μπορεί να έχεις όλο το πρόγραμμα σε έως 4 φορητές συσκευές. Είναι πολύ απλός ο τρόπος να το ενεργοποιείς, αφού χρειάζεται μόνο τα username και τα password από το My Wind. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Τρίτο ημίωρο, Rap and Cool και Καζαμπάκας, αλλά και η τεχνική που έφτιαξαν το θεματάκι του διαδικτύου, άρα δεν υπάρχει θέμα, έτσι είχαμε γρήγορα αντανακλασικά. Πάντα. Πες τον Κωνσταντίνο, λέει, τον παίχτη, λέει, τον Σίλβα τον παίρνουμε για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ, λέει, έτσι μην αλλάζει πάλι απόψεις, λέει, για τον Ισμαέλ. Εντάξει, θα το δει κιόλας, θα τον σχολιάσουμε και θα τον κουβεντιάσουμε. Έχουμε είδηση από το διεθνή χώρο να έχεις και ένα quiz το οποίο το έβαλες εσύ σήμερα και θέλω να το ξαναδώσεις. Ποιους χώρισε, εσύ το έβαλες, δεν το θυμάσαι. Ο Γκιούλα Λόραντ, ποιος παίχτης μάλλον πήγε να δώσει μπουκετίδι τον Γκιούλα Λόραντ και κάποιος τους χώρισε. Ποιος, ο Φορτούλα τους χώρισε. Ναι. Ποιος ήταν ο παίχτης. Θα μας το πούνε. Έχουμε αυτό το κουιζάκι. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ίντερ προσέλαβε πλέον νέος τεχνικός της για την Ίντερ, είναι ο Κόντε. Ίντερ. Κόντε. Ανακοίνωσε τον Κόντε. Τον ήθελα σε πιο μεγάλη ομάδα. Γιατί δεν είναι μικρή ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει, ρε, πού τον ήθελες, ήθελες δηλαδή πού να πάει, Βαρσελόνα, Γιουβέντους. Ναι, ναι, εντάξει, είναι ένα κλικ τσιγκιντάν, αλλά τον πήρε η Κόντε. Τον πήρε η Κόντε, λέει, η Ίντερ, και ναι, θα είναι ο προπονητής της για τα επόμενα χρόνια. Ναι, με στόχο το πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Ωραία. Με στόχο το πρωτάθλημα, φυσικά. Εντάξει, Γιουβέντους, πάει ο Σάρι. Μάλλον θα πάει ο Σάρι, ο οποίος είναι πάνω στο άλογο πλέον. Πρώτος μάγκας. Ρακέντητος. Πρώτος μάγκας ο Σάρι πλέον. Ναι. Πήρε το Europa League, πουλάει τρέλα. Τώρα, άμα θέλετε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Έχω μια πολύ ωραία ιστορία, γιατί αύριο έχουμε το τελικό του Champions League, που είπες ότι βλέπεις πολλά γκολ και θέλεις την Liverpool. Θέλω. Και μάλλον θα βάλεις κάτι τι, σαν και η απόδοση είναι μικρή. Υπάρχει ένας οπαδός της Liverpool, ο οποίος παλεύει, ο Dave Evans, κυριολεκτικά παλεύει με τον χρόνο. Τι έχει. Είναι τελειωμένος. Καρκίνο. Ναι, είναι τελειωμένος. Ένας άνδρας που μετακόμισε από τη Νέα Ζηλανδία. Ετών. Δεν είναι πολύ μεγάλος. 50 είναι κάπου εκεί. Έχει διαγνώσει και βρικόλακα του χολιδόχου πόρου. Μετράει ανάποδα τις ώρες και κάνει τα πάντα από τους γιατρούς να προλάβει να δει τον αυριανό τελικό του Champions League και μετά λέει ας φύγω. Ναι. Ναι. Θέλω να δω, λέει, τουλάχιστον αυτό το μάς και μετά λέει κρατήσε με στη ζωή. Ναι. Θα τον κρατήσουμε. Ναι, να τον κρατήσουν. Παλεύει πραγματικά με τον χρόνο να μείνει ζωντανός για να δει, λέει, την καψούρα του τελευταία φορά. Το ξέρει, είναι σαν τελευταία. Τον κράτησαν πριν από 2 εβδομάδες με παρεμβάσεις, με χειρίσεις στη ζωή και λέει κρατήσε με λίγο ακόμα, έστω μια-δυο μέρες. Χθες έγινε το είδηση γνωστή για να δω τουλάχιστον το μάτς με τη Λιβερπουλ μου και μετά σφίγω. Φοβερό. Απίστευτο, ρε φίλε. Ασύλληπτο. Πραγματικά ασύλληπτο, δεν υπάρχει. Αυτός είναι εδώ. Όχι, δεν είναι αυτός, αυτός εδώ είναι. Να τους περιμένω να τον δείξω. Αυτός εδώ είναι. Εδώ, αυτός ο Κυριούλης. Πιτσιρικάς είναι. Πιτσιρικάς, 50 είναι. Πενιντάρης είναι, εντάξει. Πιτσιρικάς ενώ, δηλαδή δεν είναι για να φύγει τώρα. Εντάξει, δεν είναι, αλλά είπαμε είναι για να φύγει. Το βρήκε και αυτός θα τον Ευρυπιώτη Βρυκόλακα. Περιμένει, λέει, το μάτς, λέει, 1 Ιουνίου και μετά λέει ας φύγουμε το καλό. Άλλος ένας λόγος να το πάρει μεγάλη Λίβερ που λέω εγώ, Κωνσταντίνε. Μην φύγει ο άνθρωπος στεναχωρημένος πικραμένος. Καλύτερη ομάδα να πούμε. Καλύτερη ομάδα είναι σίγουρα και είναι το φαβορί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα. Μάλλον πριν τα πρωτοσέλιδα. Στον αέρα είναι, στο Ηρακλή είναι τα πάντα στον αέρα, έτσι. Ο Ηρακλής πληρώνει την αβεβαιότητα, ψάχνει νέο αφημί, άνεση του Βέου. Ένα λεπτό. Ναι.
Ψάχνει αφημί. Ψάχνει αφημί. Λεφτά έχει. Όχι. Πώς θα του το δώσω. Ή μάλλον λέει ότι έχει, αλλά δεν υπάρχει φως. Τι να κάνω. Ποιος, πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον Νταν Παπαδόπουλος. Πραγματικά δεν ξέρουμε. Έρχεται, δίνει χαρτζηλίκια, φεύγει. Έρχεται, δίνει χαρτζηλίκια, φεύγει. Δεν γίνεται δουλειά έτσι με 10 και με 20 χιλιάρικα. Ο Ηρακλής είναι εδώ, ναι, λεφτά. Και ας τα έχει καλά με τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γινότανε παράρτημα. Ναι. Και μόνο αυτή η λύση υπάρχει. Δεν μπορεί να έρθει κάποιο. Άμα δεν έχω λεφτά, ή διαλύομαι, ή πάω δίπλα σε ένα μεγάλο και ζω. Ήταν ασυνεπής και στις υποσχέσεις που έδωσε στους παίχτες του Ηρακλή πριν την επιστροφή του στη ΣΥΠΑ, ο κύριος Παπαδόπουλος. Πληρωμές προς αυτούς γίνονται με το σταγονόμετρο και όχι σε όλους τους παίχτες. Σε συγκεκριμένους. Και κάποιοι ξένοι απλά πήραν κάτι 500 ευρώ από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Κοίταξε τώρα, αν στον Ηρακλή προλάβαν τα παιδιά, στήσαν κανένα μάτς και πήραν κανένα φράγκο, καλά κάνανε. Δεν ξέρω τι κάνανε. Καλά κάνανε, αν το κάνανε. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, αν κάνανε τέτοια πράγματα πρωί-πρωί. Ε, άμα δεν σε πληρώνει, άλλο δεν σε πληρώνει, ναι, τι να κάνω. Κάτι αν το κάνανε. Λες και είσαι σε καμιά, δεν ξέρω, επιχείρηση, μικροεπιχείρηση, να του δώσει κανένα 500 έναντι, έτσι, από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, γιατί να πλήρω τα παιδιά. Ναι, με συγχωρείτε τώρα. Ξέρω εγώ ότι δεν θα πληρωθώ από την ομάδα. Ναι. Και οι συμπαίκτες. Ναι. Θα στήσω 4 μάτς. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, Κωνσταντίνε. Εσύ τι θα κάνεις. Εξαρτάται το χαρακτήρα. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ναι. Άλλο δεν μπορώ και άλλο δεν θέλω. Ναι. Μπορεί να θέλουν, αλλά μπορεί να μην μπορούν. Πώς δεν μπορεί. Κάποιοι δεν είναι τέτοιοι χαρακτήρες. Λοιπόν. Εγώ θα περιμένω τον Τον Πάπα και τον άλλο Παπαδόπουλο. Τον Παπαδόπουλο. Θεοδωρίδη. Ναι. Σου κάνω εγώ ένα 4-3. Ωραίο. Με τους άλλους και. Βιρτουόζικο. Θα ξέρουν και οι άλλοι. Τσαχπίνικο. Πλάκα κάνει. Μάστε. Λοιπόν, αποκλειστικό. Και α είναι και ο μάνατζερ μέσα. Ήθιστε οι μάνατζερ να τα στείλουν αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, αλλά ο Ραούλ Μπράβο είναι φυλακή. Έτσι, είναι μια φυλακή. Που το ανέφερε. Είναι φυλακή γιατί δεν ήθελε να καταθέσει. Όχι, είναι φυλακή γιατί δεν είναι στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα θα ήταν. Δεν θα ήταν φυλακή, λες, στην Ελλάδα. Εάν ο Ραούλ Μπράβο ήταν δήμαρχος και έκλεβε 16 εκατομμύρια ευρώ από το Δήμο. Ναι. Ξέρω εγώ. Επήκε και ο δήμαρχός μας. Δεν πήκε φυλακή. Ο Παπαγεωργόπουλος. Δεν πήκε ο Παπαγεωργόπουλος φυλακή. Τι αθώθηκε, δεν πήγε φυλακή, δεν ήταν πόσα. Ναι, λοιπόν, πάντως ο Ραούλ Μπράβο για να βγει θέλει 100.000 εγγύηση, δεν έχει σκάσει ακόμα 100.000. Για τον Ίνιγο Λόπες που είναι ο δεύτερος στην κλίμακα. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ναι, είναι δεύτερος στην κλίμακα ο Ίνιγο Λόπες, τα 75 δόθηκαν για να βγει. Ένα λεπτό, ρε Σικουλιανέ, ένα λεπτό. Δεν έχει 100.000 ευρώ ο Ραούλ Μπράβο για να βγει έξω. Δεν βγαίνει. Ας παραπεθάνει. Ναι, νομίζω πως πρέπει να έχει. Συγγνώμη. Ναι, δεν ήθελε να καταθέσει, λέει. Τι δεν ήθελε να καταθέσει. Δεν να καταθέσει. Άρα έχει. Δεν ξέρω αν έχει, δεν ήθελε να καταθέσει και εφόσον το δικαστήριο λέει δεν θα καταθέσει. Μπες μέσα και όταν θα γίνει. Εάν δεν έχει ο Ραούλ Μπράβο 100.000 ευρώ στην άκρη του. Ναι, είναι άξιο τη μοίρα του. Είναι για να αυτοκτονήσει. Ναι. Εντάξει, μπορεί να θέλει να μην τα πει. Πού έπαιξε αυτό. Πού έπαιξε εδώ, Ελλάδα, Ρεάλ Μαδρίτη έπαιξε. Ένα. Εδώ. Εδώ έπαιξε Ολυμπιακό Άρη Βέρεια. Βέρεια Άρης. Μόνο από τη Βέρεια ναι. Που έπαιξε ναι. Έπρεπε να κάνει 400.000 στην άκρη. Μόνο από τη Βέρεια, Α τη Ρεάλ Μαδρίτη. Βασίλισσα και μία, βασίλισσα και άλλη. Πρόσεξε. Ναι, βασίλισσα του Βορρά είναι η Βέρεια. Μην μπερδεύει. Πέρασε από τη Βέρεια. Ναι, και δεν πήρε ένα 500 και άξιο μοίρα. Και δεν έχει μισό εκατομμύριο στην άκρη. Αλλά. Πάρε να πεθάνει και ούτε, στο, ούτε στα τρίμερα δεν θα έρθουμε. Ελά, δε φίλε. Τι παγάσα. Τι παγάσα. Αλλά. Ήρθε στον Άρη. Και στον Άρη ακόμα. Και στον Άρη θα τσίμπησε. Δεν πήρε συμβόλαιο, δεν έκανε το σενάριο. Δηλαδή με τον ίδιο πρόεδρο. Ναι, με ίδιο πρόεδρο κιόλα. Σωστά. Τι και δεν έχει 100.000. Τι πράγμα είσαι, φίλε, πάλι αυτοκτόνα. Τι να σε πω. Δεν σε λυπάμαι καθόλου. Δεν το βλέπετε κιόλα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εγώ το βλέπω μόνο. Λοιπόν, Μαρίνο Μιχελουδάκη. Σ' ακούω. Μαρίνο Μιχελουδάκη. Δεν ξέρω αν είναι κριτικό αυτό τώρα. Λοιπόν, ο Μαρίνο, καταρχά να πούμε πριν σκεφτεί τι και πώ είναι ο Μαρίνο, έχει 30 λεπτάκια ακριβώ από τώρα, γιατί σήμερα ήμασταν Νταν 9 και 20, μέχρι τι 10 παρα 10. Ο Μαρίνο θα είναι ο πρώτο που θα μπει στη λίστα για την επόμενη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει τέλη του Ιούλη. Πάλι. Ξανά μανα, θα δώσουμε άλλο έναν τυχερό. Σήμερα πάντω 5.30-6 παρά. Όλοι όσοι έχουν ακούσει τα ονόματά τους θα βρίσκονται Εθνικής Αντιστάσεως 12 στα σούπερ μάρκετ όλα. Εκεί θα είναι George the Bush, θα είναι Mike Saro, θα είναι πάρα πολύ με μια ωραία εκδήλωση για να μάθουμε ποιος θα κερδίσει τους 12 μήνες. Πες ποια περιοχή όμως Εθνικής Αντιστάσεως μπορεί να έχει και άλλες οδούς. Αυτή που έρχεται από το αεροδρόμιο, εσύ. Άρα στο Φίνικα κοντά. Ναι, ναι, αυτή που έρχεται από το αεροδρόμιο κατεβαίνει Βασίλη Όλγα. Θα γύφτηκα πιο, το ναι, ναι, ναι. Πιο κάτω. Ναι, ναι. Ο δρόμος στα που... παλιά σπορ του Μπούζα κοντά. Άναγια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εκεί. Ναι. Εθνικής Αντιστάσεως 12. Ωραία, στο παλιό Κρυκέλα κοντά. Άναγια. Να ξέρουμε. Εκεί, ναι. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, τώρα εμείς ψάχνουμε για
το νέο μεγάλο διαγωνισμό που ξεκινάει από σήμερα. Άντε πάλι το είπες. Με Μαρίνος Μιχελουδάκης. Μαρίνος. Άντε πες. Συντηρητικότατος. Συντηρητικός ο Μιχελουδάκης. Θα δουλεύει σε κανένα κατάστημα της Wind, ξέρω εγώ, Vodafone και τα λοιπά. Τηλεπικοινωνίες. Θα είναι αυτός που δίνει τις λύσεις. Πολιτής οπωσδήποτε. Πολιτής, ναι. Κουστούμι γραβάτα. Κουστούμι γραβάτα ο Μιχελουδάκης. Μονογαμικό σίγουρα. Μονογαμικός. Σίγουρα. Ομάδα. Όφι. Αριανό. Αριανό. Ναι, Αριανό τον κόβω. Μιχελουδάκης, ναι. Αριανό τον κόβω. Ναι, ναι. Ο παππούς από εκεί από Κρήτη και τα λοιπά. Έτσι εδώ έχει ρίζες. Μακεδόνησα. Ναι, μπράβο. Όλο το έβγαλε στο γενεολογικό. Πάει και στο εξωτερικό στην Κρήτη τα καλοκαίρια. Χανιά. Ναι. Χανιά ή Ηράκλειο. Φερέθινο που είναι. Συντηρητικό δεξιό. Α, και δεξιό, όχι. Συντηρητικό εμφανισιακά νομίζω κομψό είναι. Κομψό. Μαρίνο, κομψό. Μαρίνο είναι. Ναι. Μαύρο μαλλί βαμμένο. Βαμμένο. Άρα λε είναι 50. 45. Ναι. Εντάξει. Okay. Κουκλεντέν. Ναι, παντρεμένο παιδιά σίγουρα έτσι. Παντρεμένο παιδιά, ωραία γυναίκα. Α, και ωραία γυναίκα. Ξενοκοιτάζει. Μπα, είναι μονογαμικός. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Ήθελα... Έχει τον έκοψα. Ναι, μπράβο. Ήθελα να δω αν αναιρείς τώρα. Γι' αυτό σε έβαλα ξενοκοιτάζ, αλλά είπες ήσουν on target. Λοιπόν, ναι. Μαρίνο, σου έχουμε βγάλει το προφίλ. Βγες να σε ακούσουμε. Έχεις 30 λεπτάκια. Πάμε στον αθλητικό τύπο της ημέρας. Ξεκινώντας με Sport Time, 60 χαρτιά λέει το κόστος κατασκευής του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Αποκλειστικό. Το τρέχουνε, το δουλεύουνε το θεματάκι. Προεκλογικό, δεν ξέρω αν είναι. Εγώ ξέρω ότι εν ώψη Νέας Δημοκρατίας. Άλλο βλέπω πρωτοσέλιδα γήπεδο. Το δικό μας δεν το βλέπω. Αυτό και... του Παναϊκού. Ναι. Το δικό μας εδώ το γήπεδο, το λέω δικό μας γιατί είναι στη γειτονιά. Στη γειτονιά μας, ναι. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Εντάξει, περιμένουμε τα τελευταία χαρτιά. Εδώ λέει τώρα είναι πλάνο, ακόμα είναι στα σκαριά. Εμείς εδώ έχουμε ξεκινήσει. Άσε, αυτό είναι ουτοπικό τώρα τη Sport Time. Εδώ το δικό σου το γήπεδο, τι γίνεται. Γίνεται, μια χαρά. Χαρτιά, τελειώνουμε γραφειοκρατία για να μπορούμε να τον κρεμίσουμε, να είμαστε σίγουροι ότι θα χτιστεί. Γιατί Καφτατζόγλε θα πηγαίνατε. Θα πάμε και Καφτατζόγλε. Παίζει να πάμε και μεσού περίοδου. Πού να πάτε. Δεν άκουσα τον Πετρωτό. Με τα μάτια θα πάτε εκεί. Χωρί τα μάτια, κανονικά. Γιατί να πάμε. Εσύ θα πα χωρί τα μάτια εκεί. Όπω πάω μόνο μου, περπατώντα κιόλα. Μόνο μου, περπατώντα από εκεί τούμπα που μένω, με κασκόλ. Τι κασκόλ, φίλε, δουλειά πάμε να κάνουμε. Δεν θα πάμε με κασκόλ και έτσι, εντάξει, δεν πάμε σε εκδρομή οπαδική. Πάμε να κάνουμε μετάδοση. Λοιπόν, αδόκιμες δοκιμές, πάμε Sport Day. Η Sport Time πώς φάνηκε με το θέμα του Παναϊκού, θα πουλήσει λίγο εκεί. Έχει καλά δεξιόμουτρο. Ναι, λοιπόν. Αδόκιμες δοκιμές ήταν 2-1 η Εθνική. Με λύση ανάγκη βέβαια αγωνίστηκε γιατί είχαμε και αρκετές απουσίες. Και βασικό θέμα έχει την ΑΕΚ. ΑΕΚ νικήτρια να φτιάξω, λέει είπε ο Μιγγέλ Γκαρτόσο. Γιατί πέρσι λέει είδαμε μια ομάδα που δεν έχασε καθόλου και αυτό ήταν ο ΠΑΟΚ. Έτσι είπε ο Γκαρτόσο. Να το φτιάξουμε κι εμείς να είμαστε ανίκητοι. Ο Γκαρτόσο, ναι. 28η. Τόσο λες, παρέλαση. Πάει. Πριν ή μετά παρέλαση. Πριν. Πριν. Να σου πω κάτι, δεν θα πολύ διαφωνήσω εδώ γιατί είσαι αντιρρησία σε όλα ούτως άλλως, αλλά αν φέρει ο Καρντός αυτούς που διαβάζω ότι θα φέρει, παίχτες οι οποίοι έπαιζαν σε μικρομεσαίες ομάδες της Πορτογαλίας, δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Αν φέρει όλους από εκεί. Ένα λεπτό, ρε. Ναι. Το ρώτησα εγώ και στον Καρατζαφέρη. Και έκανε την Παϊμού μετά, τον Ωρακουτάνγκο. Λέω ποιο είναι ο στόχος της ΑΕΚ. Ναι. Βγήκε σήμερα η επίσημη ΑΕΚ να πει ο στόχος μας είναι αυτός. Ναι. Η ΑΕΚ μου θυμίζει την ΑΕΚ του Σαφυρόπουλου, του Ζήτα Ελλάς. Ναι. Τρίτο, τέταρτη, μετά μπάρλο εποχή, που υπήρξε μια ανυποληψία. Μάλιστα, σχετική. Κατάλαβα. Ναι. Μετά τον μπάρλο πήγε η ΑΕΚ στο Σαφυρόπουλο. Μια ανυποληψία. Αυτή την ανυποληψία μου θυμίζει η ΑΕΚ. Φτιάχνει γήπεδο όμως. Τι κάνει. Όταν θα φτιάξει το γήπεδο, τότε θα ξαναμπεί η ΑΕΚ. Έχω την εντύπωση δυνατά στη μάχη του πρωταθλήματος. Μέχρι τότε θα ζήσουμε. Δηλαδή του χρόνου πάλι θα είναι μια ομάδα εκεί τρίτο-τέταρτη. Γιατί... Και του χρόνου, ναι. Ναι, γιατί ο Άρης μου φαίνεται καλύτερο, σύνεται καλύτερα. Μην ανοίγεσαι πολύ στο πέλαγο. Δεν ανοίγω πολύ, αλλά μου φαντάζει αν κρατήσει Ρόους και τον Βέλεθ και πάρει αυτού του παίχτε. Τέλος πάντων, του χρόνου δηλαδή η ΑΕΚ χαμένη χρονιά. Πεσμένο θα είναι ατρόμητο φέτο. Και με ανασασίδω δεν τον πιστεύεις. Όχι, δεν πιστεύω. Καταρχήν φεύγει ο Κουλούρης. Φεύγει ο Κουλούρης. Φεύγει ο Χατζησαΐας. Ναι. Έφυγε ο Γιαννούλης. Ναι. Έφυγε ο Κάναντι. Ξεκινάμε το βασικό. Ότι έφυγε ο Κάναντι. Ναι. Λοιπόν, η Live πάλι πουλάει τον Μιγγέλ Γκαρντόσο. Επιβεβαίωση λέει και για να παίχτη τον Τζίκο Ζεράλδες. Έτσι, για τον Πορτογάλο μέσο. Άστα να πάνε. Από Πορτογαλία θα ψωνίσει από μικρομεσαίες ομάδες και αν τη βγει. Άστα να πάνε. Ναι. Λοιπόν. Ψάχνει λαχεία τώρα. Ψάχνει λαχεία, ναι. Ψάχνει λαχεία η ΑΕΚ. Okay, και εντάξει, μπορεί ένα 5% να του κάτσει. Ένα 95% το λαχείο δεν σε βγαίνει. Ρισκάρει πολύ η ΑΕΚ, δεν πάει στα σίγουρα λες. Και να βγει να πει ο κύριος Μελισσανίδης ποιος είναι ο στόχος της ΑΕΚ. Εγώ τον περιμένω να ακούσω. Θα πει το αυτονόητο. Τι θα πει. Όταν είσαι η ΑΕΚ θα πει πας πάντα για πρωτάθλημα. Τέλος. Ναι. Ναι, εντάξει. Τώρα πώς, με τι υλικά είναι ένα άλλο θέμα. Να, δηλαδή, ο Μιγγέλ Γκαρντόσο. Ναι.
Θα πάω εγώ στο ράδιο Οδύσσια. Οδύσσια, ράδιο Οδύσσια. Θα με πει τώρα ο ιδιοκτήτης, πάμε για προτάσμα. Δεν μπορεί να αυτοκτονήσει να φύγει από εδώ πέρα. Σε χλαμάρα να πούμε. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι. Δεν είναι ράδιο. Ράδιο Οδύσσια είναι η Άκη. Θα πας ένα καλό ραδιόφωνο το οποίο δεν έχει πολλά στελέχη. Γιατί αποδυναμώθηκε. Βρε, το ράδιο Οδύσσια τώρα θα πάρει πρωτιά. Εδώ τρέμουμε εμείς να πάμε πρώτοι. Ναι, έχουμε το ζούμε στο 9,1 εδώ με τα κορίτσια. Λοιπόν, αποκαλύπτω λέει και την πρόταση για το Athens Alive εκεί του Παναθηναϊκού. Έτσι χτίζονται όλα. Υπάρχει θέμα πάντως. Είναι δημόσια, πρόσεξε, δημόσια δέσμευση και από ΣΥΡΙΖΑ και από Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύουμε τίποτα. Δεν τα πιστεύω, δεν τα δούμε. Θα πουλήσει τώρα η Νέα Δημοκρατία από ο Παδηλίκη στον Παναθηναϊκό ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνει γήπεδο 10 μέρες πριν τις εκλογές. Δύσκολα. Καταρχήν θέλουν ξύλο. Αυτοί που πάνε και τα γράφουν, τα πρωτοσέλιδα. Εγώ έπρεπε να είμαι εγώ. Έχουμε εκλογές σε 20 μέρες και η Νέα Δημοκρατία με Μαρινάκι να είναι. Εγώ ήμουν διευθυντής και ιδιοκτήτης εφημερίδας. Ναι. Και. Στην Αθήνα. Όπου να είναι. Στην Αθήνα. Άλλο στην Αθήνα, άλλο εδώ. Στην Αθήνα. Α, μπράβο. Να κάνω promotion το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία θα κάνει γήπεδο ΙΑΕΚ. Ναι. Πόσα δίνεται, ρε. Α, εσύ κατευθείαν στη Μαρμίτα. Διαφήμιση, δεν θέλετε. Ναι, ναι, Κωνσταντίνου, σε ξέρω. Χορηγία, δίνεται. Σε ξέρω, βρε ψυχούλα. Σε κάνω εγώ, σε χτίσω τον πύργο του Άιφελ, να πούμε. Βρε, ξέρω τι ψυχούλα είσαι. Ψυχούλα είσαι. Τον κάνω εγώ το ΣΥΡΙΖΑ τζάμπα προμόσιο και τη Νέα Δημοκρατία. Φάγανε μισό εκατομμύριο ευρώ το ένα κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έφαγε. Από το ΠΑΣΟΚ που είναι η συνέχεια. Αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν πόσα εκατομμύρια ευρώ χρωστάνε τα κόμματά τους. Άσο, δεν υπάρχει. Άσο. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Τι μας λέτε τώρα ιστορίες, πρωτοσέλιδα τώρα με γήπεδα. Πού τα βρήκα τα λεφτά, κάτι γήπεδα. Να σα πρωινά. Μην παίρνει το τουβιώτικο αυτό. Κάπου το αεφερά που πάρε ξαναεπανέρχομαι. Επανέρχομαι. Έβγαλε αυτή τη σταυροστομιά. Επανέρχομαι. Πόλεμο των άκρων στο πρωτοσέλιδο του Φωτός. Τι είναι αυτός. Και έχει, αυτό μου κάνει εντύπωση, Κωνσταντίνη. Για θέλω μια ανάλυση. Έχει τον Ποντένσε με τον Λάζαρο. Πού πήγε ο Βαλμπουενά που μας άλυσαν. Αυτοί που είναι στο φως. Ναι. Τώρα που τον εξαφάνισαν τον Βαλμπουενά. Αυτοί ναι. που κληρονόμησαν τον Νικολαίδη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο Νικολαίδης, δεν θα βολευόμουν στον τάγο. Θα γύρισα καθεξιά, θα γύρισα καθεξιά. Όταν με βγάζανε, ναι. μπρούμητα θα με βγάζανε. Μπρούμητα, ε. Με αυτά που γράφουν αυτοί εκεί τον πέρα. Τον Νικολαίδη, πάει τον Νικολαίδη. Δεξιά, αριστερά, πάνω του Φωτός ήταν γίγαντα. Κέρβερο. Γίγαντα και ποιο είναι άλλο. Ποιο. Ο Μαρίνο Μιχελουδάκη, ο οποίο ούτε καν προλάβαμε μια τζούρα καφέ να πιούμε. Θα μα άκουγε. Άκουγε σίγουρα τώρα και με αυτά που άκουσε δεν ξέρω, του πήσαν και τα μαλλιά. Καλημέρα, Μαρίνο. Καλημέρα, παιδιά. Καλώ τον να, τι κάνει. Δόξα τω Θεώ, εσεί. Δόξα τω Θεώ, είπε. Ωραίο. Δεξιό. Ωραίο. Κάτσε να μα τα πει τώρα. Κάτσε, Μαρίνο, άκουγε, εσεί. Άκουγα, άκουγα καθημερινά. Α, δεν μου λε. Αυτά που άκουσε, σου πήσαν τα μαλλιά, αγόρι μου, τι έγινε. Όχι τα βαμμένα, τα γκρίζα. Γκρίζα, άρα δεν τα βάφουν τα μαλλιά. Το ένα το βαμμένο δεν είναι. Έπιασε τίποτα ή έγινε τζακποτάκιας. Μπα, τζακποτάκιας. Δηλαδή είμαι βάζελος. Βάζελος, πάει, γεια σας. Δεξιός. Όχι, όχι, όχι. Πάει, 0-2. Παλιό πράσινο. Παλιό πράσινο, βαθύ πασόκρε ακούγεται. Βαθύ πασόκρε. Κρητικός από Ρέθυμνο. Ρέθυμνο. Ναι, μπράβο, Ρέθυμνο. Αλλά ζεις εδώ μόνιμα. Ζήρω, ζω εδώ, ναι. 10 χρόνια είμαι παντρεμένος εδώ, αυτό το έπιασε. Ερωτικός μετανάστης. Ερωτικός μετανάστης. Μ' αρέσεις, ρε Μαρίνο. Άφησες την Κρήτη, ρε Χαϊβάνη. Να έρθεις εδώ πέρα. Να, προσπαθώ τώρα να το αλλάξω. Να πάρει κάτω, ρε. Το τουμπάρι. Το Ρέθυμνο είναι και ωραίο κιόλα. 130 χρόνια θα ζήσει άμα πάει στο Ρέθυμνο. Ναι, εδώ τα τελειώνω. Ήρθα μαύρα μαλλιά και είμαι μπαμπάκι πια. Μπαμπάκι, να τα. Τσικουδιέ κάτω, αραλίκι εκεί. Ρέθυμνο. Θα έβγα εγώ το Ρέθυμνο. Έλατε. Μαρίνο, πώ θα βλέπει τα μαντάτα για την ομάδα σου. Σε πουλάν παπά με το Athens Alive αυτό. Τι γίνεται. Κοίτα να σου πω τώρα, εντάξει, παπά τον έχω φάει πολλά χρόνια τώρα. Ναι, είσαι και εσύ συνηθισμένος, όπως και εμείς, όλοι μας. Ρε, τι δουλειά κάνεις ακόμα. Α, ναι, τι δουλειά, γιατί είσαι, δουλεύεις σε Wind, είπε πού δουλεύεις. Όχι, όχι, καμία σχέση, χειρονακτική. Χειρονακτική δουλειά. Δεν έπεσες έξω, jackpot, ούτε ομάδα, τίποτα δεν έπιασες, Κωνσταντίνε. Τίποτα. Κάνουμε κατασκευές από ξυλία. Ωραίος, ωραίος. Μαρίνε, φιλαράκι μου, να ξέρεις, είσαι ο πρώτος τυχερός που σφραγεί η συμμετοχή σου για την μεγάλη κλήρωση που θα γίνει πλέον τέλη Ιούλη. Έτσι. Έγινε. 12 μήνες κούτρα σούπερ μάρκετ, νομίζω μια χαρά. Εσύ πας ή η γυναίκα. Εγώ πάω. Ωραίος. Εγώ με το μικρό. Μ' αρέσεις και εγώ τα ίδια. Εγώ πάω μόνος μου όμως. Όχι, εγώ παίρνω και τον άλλον λίγο να κάνουμε λίγο χαβά. Ωραίος, μ' αρέσεις. Ωραίος, ωραίος. Μαρίνε, καλημέρα, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίος, ωραίος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Ναι. Ταχύτατος. Κούκλος. Βέβαια. Κούκλος. Μπαμπάκι το μάλι όμως. Εντάξει. Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο μόνο καλύτερα για. Καλύτερα να ετοιμαστεί παρά να πέσει. Σωστά μιλάς. Βέβαια, βέβαια. Περιμένει απαντήσεις, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, από Σκριτέλ και Αγιού. Τη μεταγραφή του Αγίου εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Από τη στιγμή που ήδη υπάρχει ο Ποντένσε, υπάρχει ο Λάζαρος και πήρε και τον. Δεν πήρε τον Βαλμπουενά. Ο Αγίου είναι ακραίος κι αυτός.
Δεν ξέρω. Εκεί φαίνεται ότι. Κάτι θα πουλήσουν, κάτι θα κάνουν. Κάτι θα γίνει εκεί. Το ποτέ τον βλέπω να τον πουλάνε. Κάτι θα πουλήσουν, ναι. Αναστήσαν τον Λάζαρο. Ναι, 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 κάτι θα πουλήσουν. Δεν γίνεται. Τώρα να είσαι τώρα Ολυμπιακός. Ναι. Ξεκινάει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, προετοιμασία. Ναι, ναι, ναι. Να έχει σακατευτεί ο Λάζαρος. Εντάξει, θα επιστρέψει τώρα ο Λάζαρος. Πρωτοσέλιδο τώρα το Λάζαρο. Ναι, ναι. Είναι σαν να. Δηλαδή σε κολλάω για τον Βέρμπλουμ. Ναι. Αυτόν για τον Λάζαρο, τι να τον πω κάτω. Άναγια, σου είμαι κολλά για τον Βέρμπλουμ, για τον Λάζαρο δεν λες τίποτα. Μούκα είσαι. Σαβούρα. Μούκα ή στρούγκα. Λοιπόν. 32 χρονών, 33 σακάτη. Θα τα πούμε μετά το break, διότι παρακαλώ, πρέπει να σας πούμε ένα κόλπο για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr ή καλείτε στο 11300 και ζητάτε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων να κάνετε, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού. Και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 παρακαλώ ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα και έκπτωση συνέπειας 10%. Έτσι απλά volton.gr ή 11300 και φυσικά δεν υπάρχει καμία επιβάρηση για την αλλαγή προμηθευτή. Σμαράγδα Μπασάκου, αμέσως τώρα η κοριτσάρα μας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε με τελευταία νεούδια από Ευρώπη και γραμμές επικοινωνία μαζί σας τελευταίο ημίωρο. Μην το φαντάζεστε πλέον, φίλες και φίλοι. Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση. Διαθέτει χιλιάδες εφαρμογές από την Google για να μπορείς να πάρεις πολλά περισσότερα και να τα απολαμβάνεις στην μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σου. Παίξε εκπληκτικά παιχνίδια όπως Final Fantasy, NBA Jam. Απόλαυσε χιλιάδες ταινίες από blockbuster μέχρι κλασικά ρεσουργήματα μέσα από το Google Play Movies. Άκουσε ατελείωτη μουσική. Δες βίντεο των φίλων σου μέσα από το YouTube και το Facebook Watch. Και όλα αυτά μέσα από το εκπληκτικά μικρό αποκωδικοποιητή της Wind Vision. Αυτή είναι η νέα τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool μέχρι και τις 10 με Καζαμπάκα πάντως στα πλήκτρα. Ανοίγουμε το κέντρο 90-90-90. Να απαντήσω στο φίλο που δεν είχε ενημέρωση ότι οι Raptors κέρδισαν τους Warriors 118-119 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του NBA. Κωνσταντίνε, θα δώσει την απάντηση του quiz που βάλαμε σήμερα για να πάμε γραμμές. Ο Άγγελος Αναστασιάδης πήγε. Αυτός πήγε να τον δίρει. Ναι. Πήγε να δίρει ο Άγγελος τον Γκούλα Λόραντ που είπαμε. Τον όρμηξε ο Λόραντ, πήγε κατά πάνω του. Α, πήγε ο Λόραντ πάνω στον Άγγελο, ναι. Και ήρθε ο Φορτούλα και τους χώρισε, έτσι. Και λέει θα το σκοτώσει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Τον είχε ζυγώσει ο Αναστασιάδης. Ναι. Του καθίσει μπουνίδι να πούμε στο σαγόνι. Ναι, 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 από κάτω. Γιατί είναι ψηλό, αλλά και ο Άγγελος είναι ψηλό. Ίδιο πω είχε. Ο πιο ψηλό λίγο Λόραντ. Ναι, λίγο πιο ψηλό, ναι. Και μας είχε διηγηθεί ο Αναστασιάδης ότι. Για κάνε λίγο Άγγελο. Γιατί έχει καιρό τώρα μιμήσει. Άρχισε να λέει, ου, που σε φωνάζει. Θέλει κατά πάνω μου. Ου, έλα, λέω τώρα, σε φτιάξω ή άλλα, έλα. Όταν έρθει και το βλέπω χλωμό. Χλωμό. Γιατί μπορεί να πεθάνει, κίτρινο σαν το λεμόνι. Αλλά. Του δώσε καμία που σκότωσε προπονητή. Έτον Άγγελο, έτον Άγγελο. Του χώρισε ο Φορτούλα, έτσι. Μπήκε ο Φορτούλα. Άλλο γαϊδούρε, άλλο γορίλα. Ναι, γιατί το είχε διώξει ο Λόραντ. Ναι. Και αυτό είχε πάει στην προπόνηση και έπαιζε πασούλη με τον Φορτούλα. Εντάξει, εντάξει, τι να κάνω. Παίχτε είναι και παιδάκια. Θέλω καμιά φορά λίγο να. Τον είδε ο Λόραντ, δεν τον χώνευε. Την δεύτερη χρονιά που ήρθε ο Λόραντ, δεν τον χώνευε τον Αναστασιάδη. Βέβαια ο Αναστασιάδη έδωσε δική του εκδοχή. Ποια ήταν η δική του εκδοχή, για να πάμε στις γραμμές. Ρουφιάλωσε παντελάκι ο Λόραντ. Αλλά μάλιστα. Τέλειο το συμβόλαιο του Αναστασιάδη, 8 ετία. Και δεν το δίνανε λεφτά φυσικά τον Αναστασιάδη. Τι είναι αυτό με τις 8 ετίες τότε, ρε φίλε. Δηλαδή φυλακή των ποδοσφαιριστών, έτσι. 8 ετία και ετίες. Μην τον βάζεις, λέει, γιατί αυτό. Θα φύγει του άλλου. Θα φύγει του άλλου, ναι, κτλ. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Αυτή είναι και η ιστορία με. Λέγανε και οι παοξίδες το 81 πριν πεθάνει ο Λόραντ. Ρουφιάνο του, αυτό το λέγανε, το παντελάκι. Α, το λέγανε, άρα. Όταν έβγαινε. Μπορεί να δώσει δικαιώματα. Όταν έβγαινε ο Λόραντ από την καταπακτή, βρίζαν τον Λόραντ και τον παντελάκι, η θύρα 4. Α τώρα που το σκάλουν μνημόσυνα και το βαρτάκι τώρα οι κρυάδε και ήταν ένα άνθρωπο μεγάλο πρόεδρο, μεγάλο. Προπονητής και είχαμε μια ομάδα πολύ μεγάλη. Τις αλιάριδες τους βρίζανε να πούμε τότε. Σε ξεφωνίζει με την καλή έννοια. Καλά κάνει. Ένας και... φίλος και λέει καλά για τον Νίκανσον. Λέει μας τον είχε εκθιάσει, λέει ο Κωστής, λέει μετά το μάτς με τον Πανιόνιο. Τώρα λέει γιατί τον κράζει. Τον μας ακούνε να ξέρεις. Τον είδα να πέφτει μόνος του τέσσερις φορές ένας με έναν και μια φορά πέσε μόνος του πέντε.
Πού έπεσε, εγώ ένα μάτς, πού. Ρε, πέφτει μόνος του. Πέφτει μόνος του, εντάξει. Αλλά με τον Πανιόνιο δεν είχε πέσει εκείνο το μάτς και είχες... Εκείνο που χάσατε 2-1 με τον Γιαννούλη που τον Τζιτζιλί από εκεί. Ναι. Ωραίος ο Τσιλούλης. Ο Τσιτζιλής. Ο Τζιλούλη, εγώ θα τον έπαιρνα, τον Τζιλούλη. Θα τον έπαιρνα. Πότε είναι, δανεικό στην Ξάνθη. Δανεικό θα τον έπαιρνα. Τσιλούλη. Λοιπόν, πάμε γραμμέ γιατί έχουμε γεμάτο κέντρο να πούμε καλημέρα στα φιλαράκια μα. Δεν προλάβει. Θέλω και μία αύρα. Άμα δεν του διακόπτουμε, γιατί βάζω και εμένα μέσα, θα προλάβουμε. Δεν προλάβει. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώ τον Α, καλώ τον Παλίκαρο. Γύρισα τι προάλλε. Ναι, ναι. Εχθέ συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Στο κίτρινο ραδιόφωνο. Α, αλλά να το κίτρινο ραδιόφωνο, ναι. Για να γελάσω και λίγο δηλαδή, το συνηθίζω. Ναι, να διασκεδάσεις λες. Ναι. Μάλιστα. Και άκουσα παιδιά με τι μίσους και τι οργή μιλούσαν για τον ΠΑΟΚ, τον Ιβάσα Βίλη και τον Ζέρβα. Εντάξει, λογικό είναι ρε φίλο, αντίπαλος να μην σε γουστάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Μην τρελαίνεις, μην τα παίρνεις όλα στον τούκο, γιατί τα παίρνεις όλα μέσα στην καρδούλα σου. Χαλάρωσε λίγο, μην αγχώνεσαι. Τι να κάνουμε τώρα, είναι η απέναντι, είναι ο εχθρός εδώ στην πόλη μεσαγωγικά, ο ποδοσφαιρικός, είναι ο αντίπαλος ο μεγάλος που είναι από τη μία άκρη της πόλης και εσύ στην άλλη πλευρά, τέλος πάντων, okay, παντού υπάρχει αυτό. Και στο Μιλάνο υπάρχει και στη Ρώμη υπάρχει, παντού και στο Μάντσεστερ υπάρχει, τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, για τον μπάσκετ θα να πω κάτι. Ναι. Τώρα ο Ολυμπιακός παίζει στην Α2. Ναι. Με τα κλειστά συμβόλαια, πάει να παίξει Ευρωλίγκα, όχι Ευρωπαλίγκα. Ευρωλίγκα, ναι. Ευρωλίγκα, ναι. Ναι, Ευρωλίγκα. Πώς θέλουμε να επενδύσουμε παιδιά ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, αφού είναι κλειστά τα συμβόλαια. Γι' αυτό και ο άνθρωπος πήγε ρώτησε, έμαθε, σου λέει παιδιά τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ΠΑΟΚ και να κλείσει τον μπάσκετ του χρόνου, ναι. Θα είναι ντέρμπι. Θα είναι, πώς δεν θα είναι, εννοείται. Άσε τώρα εσύ που θες τώρα, επειδή έπαιξε ο Ολυμπιακός θα πάρει αφημί, θα έρθει πάλι. Όχι, ο Ολυμπιακός θα παίξει Α2, άσο και θα παίζει Ευρωλίγκα γιατί είναι κλειστά τα συμβόλαια. Και γι' αυτό και ο Σαββίδης δεν μπαίνει. Σου λέει ρε μάγκες, εγώ μπορώ να πάρω το πρωτάθλημα και να μην παίζω πάλι Ευρωλίγκα. Βέβαια. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Και τα λεφτά που βάζει ο άνθρωπος πάλι πολύ είναι. Ναι. Εσύ τώρα τα μούτρα σου είναι για να βλέπεις μπάσκετ, ρε φίλε. Δεν το γουστάρω τον μπάσκετ, αλλά. Ναι, το κατάλαβα εγώ. Ναι. Αλλά είναι κρίμα λες. Κρίμα και αυτό. Εντάξει. Καλημέρα, παλίκαρε μου, να είσαι καιρό. Παλίκαρο. Απ' τα λίγα, μπότσαρε, δικό σου από κάτω εκεί. Τη γειτονιά σου από κάτω. Για πάμε, επόμενο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Από Αγρίνιο το διάλειμμα τηλεφωνώ, τι κάνετε. Ω, να του το Αγρίνιο. Μάλιστα. Έχω πολύ καιρό να τα πούμε γιατί έλειψα πια στο εξωτερικό. Πού ήσουνα? Πήγα Κύπρο. Εντάξει, Κύπρο, εντάξει. Έχει δουλειά η Κύπρο, παιδιά, πολλή δουλειά. Η Κύπρος έχει ξεφύγει πολύ. Αυτή ξεπέρασε την οικονομική κρίση 1,5 χρόνο. Πλάκα μην κάνεις. Ψιλοξενητιά είναι. Ναι. Τη δουλειά που έχει η Κύπρο δεν την είχαμε εμείς το 2004 εδώ. Χαίρο πολύ. Εννοείται. Πάρα πολύ δουλειά. Έχει. Τώρα πώς θα καταφέρα, δεν ξέρω, αλλά τι να σου πω, έχει πολλή δουλειά. Πήγες, δούλεψες και γύριζες δηλαδή. Ναι, πήγα, δούλεψα, θα ξαναπάω πάλι. Ωραίος, μ' αρέσεις. Το καλό είναι ότι. Το κακό μάλλον είναι ότι εκεί θα σκέφτομαι να πάρω την οικογένεια και να μείνω εκεί για όσο καιρό με πάρει. Δηλαδή. Λευκωσία, Λεμεσό, πού πήγες? Λευκωσία. Λευκωσία, εντάξει. Μπορεί να βρει δουλειά η γυναίκα μου, μπορεί να βρει δουλειά ο γιος μου. Είναι πολύ παιδιά, τι να σας πω, δηλαδή δεν το περίμενα. Το ξέρω, φίλε. Και νόμιζα ότι με κοροϊδεύανε. Ωραίο κράτος η Κύπρος. Φίλε, είχαμε εδώ ένα παλικάράκι. Ναι. Μισό λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Είχαμε εδώ ένα παλικαράκι που ερχόταν, έκανε πρακτική, προσπαθούσε να κάνει. Λίγα λεφτά εδώ μου δίνει τέλος πάντων. Έφυγε, τον βρίσκω μετά από 4 χρόνια στην Πολωνία για το Euro. Του λέω, πού είσαι ζυγαμένος? Μου λέει, είμαι Λευκωσία, λέει, μισθή, λέει, 4 χιλιάρικα, λέει, δημοσιογράφο, ραδιό. Λέω, πλάκα με κάνει. Πλάκα με κάνει. Μου λέει, ναι, φίλε, ναι. Εγώ έπαιρνα 2.000. Ωραία, 2.000 το μήνα έπαιρνα. Και βέβαια είναι έξοδα εκεί, έτσι. Έχεις καλά έξοδα, δεν ξέρω ακριβώς. Είχα την τύχη όμως και δεν πληρώνα σπίτι. Ναι, ναι. Αν δεν πληρώνει σπίτι, παιδιά, σημαίνω καθαρά λεφτά γιατί το φαγητό δεν είναι ακριβό. Μπορεί να φας δηλαδή και με φθηνά και ακριβά ό,τι θες κάνεις, αλλά δεν είναι ακριβό. Καμία σχέση. Η Κύπρος, είπαμε, έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Εσύ κανόνας να κάνεις ένα stand-up. Είναι καλό κράτος η Κύπρος. Βέβαια, σαν την Ελλάδα. Έπασε την πλάκα σου. Πήγα πολύ διστακτικά γιατί. Εσύ από το Αγρίνιο, φίλε, έφυγες και πήγες στον πολιτισμό. Να είσαι καλά. Bye bye. Καλημέρα, επόμενος. Στο Αγρίνιο εκεί τώρα τι. Σκοτώνεις για να μην έχουν τα δολάρια εκεί. Στο Αγρίνιο, ε. Φαρουέστ. Καλό προπονητή πήρε ο Πανετολικός παρεπιπτόντος τώρα έτσι μια πτώση. Μας νοιάζει. Από αυτόν που πήρε η ΑΕΚ καλύτερο. Μας νοιάζει. Όχι, το αναφέρουμε μια που η κουβέντα είναι. Από αυτόν που πήρε η ΑΕΚ είναι καλύτερο προπονητής. Οι γνώσεις του πορτογαλικού ποδοσφαίρου βλέπει Γιώργος Μάτζιος. Έτσι γιατί μαζί του μιλάω για Πορτογαλία. Μου είπε, λέει, ο Πανετολικός μεταξύ μας πήρε πιο καλό προπονητή. Ναι. Έτσι, να το έχουμε κατά νου. Πάμε. Καλημέρα. Είστε έτοιμοι για την Κυριακή να χάσετε? Είμαστε. Θα
Θα χάσετε για άλλη μια φορά πανηγυρικά το Δήμο Θεσσαλονίκη, διότι είστε ανύπαρκτοι παοξίδες κλασικά. Είμαστε! Να βγεις τη Δευτέρα να τα πεις αυτά, γιατί οι προβλέψεις λένε ότι ο Ζέρβας θα το πάρει περπατώντας. Καλά. Καλά, εφόσον λες ότι ο Ζέρβας θα το πάρει περπατώντας, έχει βγει ήδη δήμαρχος ο Ταχιάου. Εσύ κοίταξε με τον Ταχιάου και τον φίλο του Παπαγεωργόπουλου, να πούμε. Ναι, εκεί στα δικαστήρια κτλ. Ναι. Ρε φίλε, γιατί το κυτρινό μαύρο εξπρέσ του Ταχιάου. Φίλε. Κυτρινό, δεν μου λες χωρίς πλάκα τώρα, ρε φίλε. Θα χαρίσαμε βγει ο Ταχιάου λόγω για τον Άρη, α πούμε. Άρης Πάοκ, ρε φίλε, αν είναι Άρης Πάοκ, θα χάσει. Φίλε, κοίταξε να δεις. Εάν ο Ταχιάος πάρει το Δήμο από τον Ζέρβα, ο οποίος προμοταρίστηκε εδώ, στο Μετρόπολης, αλλά και σε άλλα, έδωσε δηλαδή καλό αγώνα κτλ. Δεν λέω παραπάνω. Πιστεύεις ότι θα βγει ο Ταχιάος? Εντάξει, ρε φίλε. 1000% γράψτε το αυτό. Θα βγεις από το πηγάδι που είσαι τώρα, θα βγεις και Δευτέρα. Θέλω να σε ακούσω και από το βάθος πηγαδιού ξανά. Εγώ θέλω να βγει ο Ταχιάος, ο Ζέρβας, ή ο Ταχιάος από την άλλη μεριά. Υπερταχεία, λέει ο Ταχιάος. Υπερταχεία ο Ταχιάος. Τα λέμε, Αριανάκη μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχουν ποτιστεί κάποιοι ότι είναι πάω κάρι. Είναι πάω κάρι. Είναι πάω κάρι. Είναι ο Δήμος πάω. Πολύ ωραίο κριτήριο για να βγάλουμε δήμαρχο, επομένως. Είμαστε για τα σκυλιά και για τα wild σκυλιά κιόλα. Δηλαδή το κριτήριό μας είναι Άρης Πάοκ να βγάλουμε δήμαρχο στην πόλη. Είναι καλύτερο. Α, είναι καλύτερο. Από το κριτήριο. Ναι. Τη λαμογιά τη ατομική. Γιατί μας δεν μπορούμε να βγάλουμε έναν ωραίο τύπο, ένα ωραίο δήμαρχο, νέο, φιλόδοξο, να φτιάξει την πόλη να ομορφύνει? Όχι. Όχι. Μια χαρά είναι η πόλη. Χαρά θέλουμε πάω κάρι σε εμάς. Α, θέλουμε πάω κάρι. Όποιο είναι, άμα βγει. Έλα που δεν είναι πάω κάρι όμω και σου εξήγησα είναι για κάτω πάω κάρι. Λοιπόν, ο Δήμο Θεσσαλονίκη ψηφίζουν 200.000. Είναι πάω κάρι. Πόσο κόσμο έχει Θεσσαλονίκη? 1,5 εκατομμύριο. Πάω κάρι είναι. 200.000 ψηφίζουν για το Δήμο Θεσσαλονίκη. Εκ των οποίων. Μη φοβάσαι, ο Ζέρβα θα το πάρει. Ξέρω ποιο θα βγει, δεν το συζητάμε. Ξέρω ποιο θα βγει. Ο Ζέρβα θα βγει, ναι, οκ, αλλά. 100.000 ψήφισαν τις 200, το ξέρεις. Ναι. Ούτε ξέρω, μισή, δεν ασχολείται κανένας. Δεν ξέρω τι λέω. Εγώ ξέρω ότι θα βγει ο. Πάλι το τσίτωσες, εκεί πάω κάρι. Πάω κάρι. Τι πράγμα. Και για πρώτη φορά θα βγάλουν οι παοξίδες δήμαρχο στην πόλη. Δεν ασχολήθηκαν και ποτέ σοβαρά, να σου πω. Δεν ξέρω, μια χαρά ασχολήθηκαν. Δεν ασχολήθηκαν. Να σου πω, δεν μου λες, ο Δήμος Οικειών τι ομάδα είναι. Ποιο είναι εκεί πέρα? Μέλλαντε. Τι ομάδα είναι? Ούτε το ξέρω. Ο Δήμος Πανοράματος Πηλαίας, τι ομάδα είναι? Ούτε ξέρω ποιο. Μα αυτό σε λέω. Τώρα, δηλαδή, είπαμε, η Θεσσαλονίκη έχει πόσους Δήμους. Ρώτησες πώς οι άλλοι είναι, πόσος κόσμος ψηφίζει στις Νεάπολης Οικές. Πόσοι ψηφίζουν στο Πανόραμα? Στο Δήμο Θεσσαλονίκη ψηφίζει το 1/6 της πόλης. Το οποίο είναι? Μισό-μισό. Μισό-μισό. Βέβαια. Μισό-μισό. Τα άλλα τι είναι? Αλλά δεν ξέρω για δε. Καλαμαριά τι είναι δηλαδή? Για δε, για πάνε και καλαμαριά. Για πα στα γύφτικα στο Φίνικα, να βρει παόξι. Έχει εκεί πολύ αργανό. Γύφτο παόξι εκεί δεν βρει. Κακό το βάζουμε έτσι για μένα, αλλά τέλο πάντων εσύ γουστάρεις. Έτσι. Για πάνε πανομήνα δει. Πάμε καλημέρα να πούμε κόσμο τώρα. Πάμε. Έλα. Δεν προλάβουμε. Να, άμα αρχίσουμε τα δικά μα δεν προλάβουμε. Κάτσε καλά, πάρει 2,5 ώρε. Τρει να πάρουμε. Δώσε και κανένα φράγκο. Κανα φράγκο τζαπαύλο 3 ώρε εδώ. Θα γίνει χαμό. Καλημέρα, ναι. Έλα φιλε, ναι. Καλημερίζω τα κουκλάκια. Πρόσεχε τα κουκλάκια, υπήρχε ένα στριπτιτζάδικο σοου, κουκλάκια το βγάζανε εκεί κοντά στην Πιερία, στα δικά μου μέρη. Μη τα ξέρεις εσύ αυτά, πώς δεν τα ξέρα. Τι να κάνω. Πρωτσού. Πούτζου, πούτζου. Εννοείται, ρε φίλε, πούτζου ήταν. Πιτσίρικο 18-19 χρονών, τι να κάνω. Πούτζου, κουκλάκια. Ωραία, ωραία, ναι. Για πες. Ο Κώστας δεν πήγαινε σε τέτοια, ήταν δε... Καλά μην το λες, και αυτός προ-ιφ έμπαινε, δεν ήμπαινες προ-ιφ. Σε Κολόμπαρα δεν πήγαινα. Πού πήγαινες, εσύ σε Κολόμπαρα? Φαίνες εσύ, δεν πήγαινες σε στριπτιτζάδικο στη ζωή σου, δεν έχεις πάει. Ποτέ. Εντάξει. Με χαλάει την αισθητική. Σε χαλάει το στριπτιτζάδικο στη αισθητική. Άμα πας σε ποιοτικό στριπτιτζάδικο, δεν σε χαλάει. Σε ποιοτικό όμως, έτσι δεν πας. Με χαλάει την αισθητική, πάμε παρακάτω. Σε ποια αισθητική σου χαλάει, Κωνσταντίνε, δηλαδή ποια είναι η αισθητική σου τώρα? Εδώ λούζεις όλους τους από πάνω μέχρι κάτω. Σε χαλάει την αισθητική γιατί. Κουλιανέ, κοίταξε να δεις. Αν δεν είναι να πηδήξεις, δεν πας. Ποιος είπε ότι δεν κάνεις σαν ταμπάκο μετά? Θα πληρώσεις κανένα μισθό τώρα για να πάρεις την άλλη την κολόνα. Α, μάλιστα, από την κολόνα πάρω. Έλα γόρε. Άντε, τελείω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε. Ναι, ναι, πάμε. Έλα. 1, 2, 3, ναι, ξεκινάμε. Πάμε. Λοιπόν, εύχομαι να βγει ο Ζέρβας, ναι, για να επικρατούν πάλι οι Αυγενοί. Τέλος πάντων, και δεν με ενδιαφέρει πολύ. Α, μπράβο, έτσι. Η Μπάγκερ έκανε επίσημη πρόταση στο Σανέ 80 μοίρια. Ισχύει αυτό. Ποιος το λέει, το Κίκερ, γιατί διαβάζει και Κίκερ τελευταία. Ναι, ναι, στο Κίκερ. Α, μπράβο. Yeah. Διαβασμένος ο ψυχικός μας. Ναι, η Αμπόλα τι λέει? Η Αμπόλα τίποτα, κάτι για κονσιρισά λέει. Α, η Γκατζέτα Τελοσπορ θα βγαίνεις και θα μας λες τι λέει ο διεθνής τύπος εσύ. Ναι, ναι. Α, μπράβο, γιατί το έχεις, το έχεις, αυτό σου. Θα το λέω. Εντάξει ρε και... Φωτάρα, ναι. Εσύ πέθανε και αυτός ο Κώστας ο Ευρυπιώτης. Το είπαμε, το είπαμε στο ξεκίνημα, το είπαμε. 8 και 5. Δεν άκουσα πιο μπροστά. Το είπαμε, το είπαμε. Φωτάρα να είσαι καλά, τα λέμε. Έγινε, άντε, άντε. Να προλάβουμε, μην μπαίνεις άλλες γραμμές, να προλάβουμε να μιλήσουμε με όλους. Τι θα προλάβεις? Γιατί μαζί κάνουμε κομπή. Πάμε, τελείω. Πάμε, καλημέρα. Ναι,
Να, κυρία Δώρα. Να τη μας. Ω. Καλημέρα, κυρία Δώρα. Γιατί μαλώνετε άλλες πάωκια και την παρσία και τι χαζά είναι αυτά που λέω. Πες τα ρε κορίτσι μου. Πες τα βρε κοριτσάρα μου καλή. Δηλαδή μυαλό μηδέν. Όποιος αξίζει και όποιος θα κάνει Θεσσαλονίκη κούκλα που είναι κούκλα αλλά μέσα στη βρωμιά. Έτσι. Λογική μηδέν. Μυαλό μηδέν. Όλα τα δικά κυρία, τα κάναμε. Κυρία Δώρα. Ναι. Ο κύριος Ζέρβας. Ήτανε φίλος του Μετρόπολης. Ναι. Προσέξτε τώρα. Ναι. Εγώ το έκανα παοκάρης, έπεισα τους παοξίδες να πάνε να ψηφίζουν τον κύριο Ζέρβα ναι. Και θα βγει ο κύριος Ζέρβας και θα έχουμε γέλιο. Τα ακούτε κύριε Ζέρβα, εδώ το πρωινό του Μετρόπολης, έτσι. Ναι. Που είναι πρώτος ακροματικό της, επειδή δεν τα λέμε, επειδή είμαστε σε μήκη ταπεινή. Έκανε προμόσιο. Ναι. Ναι. Έκανε προμόσιο να πει. Πικραίνεσαι κύριε εδώ. Δυστυχώς θα έχουμε κάνει όλα παοκάρης, θα έχουμε κάνει όλα. Εδώ γλυκαθήκαμε. Σαν τα μούτρα. Τι μούτρα είναι αυτά, ρε παγάζα. Ρε ηθοποιέ. Ρε Παπαγιανόπουλε τον FM. Εδώ υπήρχε γλυκή. Κυρία Δώρα, μας τι να πεις τώρα. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Καλημέρα, την αγάπη μας και την ώρα. Καλημέρα, προλάβαμε άλλους δύο σίγουρα. Ναι, έλα. Πέρα, χαιρετίσματα στα φιλαράκια μου Κρακοβία, Καλονί και Καλυθέα. Χαρακτηρική. Λοιπόν, και στην κυρία Δώρα χαιρετίσματα, έχει την ηλικία της γιαγιάς μου. Ναι, είναι η γιαγιά μας. Μεγάλη γιαγιά μου, ναι, αλλά η γιαγιά μου δεν ακούει καλά και όποτε πάμε μετά με φαρυγγίτιδα φεύγουμε. Εντάξει, πρέπει να μιλήσει λίγο δυνατά. Τι να κάνουμε, φίλοι και εμείς. Αυτός ο παίχτης που κοιτάει ο Άρης ο Σέρβος, ο Πεύτοβιτς, ο Γεύτοβιτς, Γεύτοβιτς, Πεύτοβιτς αλλού. Είπες 4 γκολ σε 13 μάτς. Ναι, με τον Ερυθρό Αστέρα πέρσι. Αυτό Νίκο είναι σχεδόν ένα γκολ σε 3 μάτς, όχι σε 2. Εντάξει τώρα φαγώθηκες. Τι πράγμα είστε. Τι 2-3 και όσο για την τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ λέμε δεν κοιτάμε κόμματα. Αλίμονο αν κοιτάμε και ομάδες. Εντάξει, τώρα αυτά τα κάνουν... Άσε το κάνω ντέρμπι, ρε φίλε. Έλα, κάνω ντέρμπι γιατί δεν έχει τώρα μπάλες, δεν έχει τίποτα. Άσε με στέλνει κάνω κερδιάκια, το κάνω ντέρμπι. Θέλει να το κάνει ντέρμπι, πάω κάρι σε άλλες πάω. Και οι εκλογές είναι πάω Ολυμπιακός ή άλλες. Οι άλλες. Ναι, σίγουρα. Όσον αφορά αυτά τα μπαρ που λέτε, Κωστή δεν πας μόνο για το... Ακριβώς, δεν νιώθει ρε, δεν έχει ζήσει. Πας και για χαβαλέ. Α, μπράβο. Όπως, έτσι, όπως πάρε τον Τερεπέουλου, πάρε τον Άλεξ, πάρε τον Κιμπόκο και πάντε. Έτσι, έτσι. Άντε και ρε ματάκι ρε φίλε τα παιδιά. Και εγώ πήρα φίλους μου... Α, ματάκι δεν θα πω. Πήγα, είχε γέλιο ρε παιδί μου. Μια χαρά περνάς, μια χαρά είναι περνάς. Είναι πολύ πλάκα, περνάς καλά. Χωρίς να πιείς. Έφε δεν πήγες. Άμα δεν πάρεις τη στριπτιτζού μετά δεν περνάς καλά. Ρε φίλε, πας να πεις ένα ποτάκι και να γελάσεις. Πράσε με καημένε, πάω ποτάκι. Να διασκεδάς, πάρε τον Άλεξ. Άστα. Ναι. Κοίτα και να μην είναι ωραίες οι κοπέλες πάλι περνάς καλά. Δεν είναι από το μάτι, είναι η φάση όλη και χωρίς να πιεις. Έλα, καγκουριά είναι άθετα. Μιλάει ο αρχικάγκουρας της Μπότσαρ και της Κατοκούμπα. Καγκουριά είναι. Φιλιά. Λοιπόν, έπεσαν όλες οι γραμμές, άρα τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν βάζουμε διαδικασία γιατί είμαστε και 59 και θα πρέπει να ολοκληρώνουμε, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον αυριανό τελικό του Champions League, πολύ σύντομο. Ο τελικός είναι Ζέρβα Σταχιάο. Όχι, εννοούσα για το τελικό του ποδοσφαιρικού. 2-1 η Λίβερπουλ. Θα το παίξω σκορ και θέλω να το πάρει η Λίβερπουλ. Θα απολαύσω Λίβερπουλ. Εγώ γιατί λέω ότι θα έχουμε σφιχτό τελικό μετά από πολλά χρόνια. Έχει πολλά χρόνια εμφανιστεί το 0-0. Ναι. Να δούμε ένα παιχνίδι δυνατό με ένα παίξει η Λίβερπουλ με την Τότεναμ και θα βγει 0-0. Γιατί να μην βγει, ρε Κωνσταντίνε. Γιατί δεν υπάρχει θέμα να βγει 0-0. Να έχουμε δοκάρια, να είναι δυνατό αγγλικό παιχνίδι. Κλωτσοσκούφι, βάρα. Σαν να ντύσει τη βάρα μπάρμπα καλόγρια. Γιατί δεν σου βγάζει σεξουαλικότητα η μπάρα. Δεν μπορεί να δει 0-0 ωραίο μάτσα, φίλε. Δεν μπορεί να δει 0-0 ωραίο μάτσα. Βάρα μπάρμπα δεν μου βγάζει ποτέ σεξουαλικότητα. Εσένα. Εμένα. Έβγαζε όλη την άλλη Ελλάδα όμω. Εσύ δεν σα αρέσει, δεν έχει πάει και στην πλητζάδικα μα. Δεν είναι ωραία. Πρέπει πάρτε να δει τι ώρα θα περάσετε. Θα περάσετε ωραία. Μην κοιτά μόνο τον τελικό στόχο, ρε παιδί μου. Κοίτα και τη διαδρομή, το ταξίδι. Τη διαδρομή την κάνουν αποτυχημένοι κόσμοι. Ναι. Φύγε. Άιτε, φύγε να κλείνουμε. Γιατί βάθησε πολύ κόσμο σήμερα. Το ταξίδι του Europa League. Το ταξίδι του Europa League, ρε φίλε. Ο προορισμό δεν έχει. Το ταξίδι. Ακούσε λίγο και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Να μιλήσουμε για ένα χατρίκ που ετοιμάζεται στο Βεργίνα Θέατρο, φίλε και φίλοι. Δεν παίζει κάποιο αγώνα. Μιλάμε για ένα καλλιτεχνικό χατρίκ. Τα τρία αδέρφια Διονυσίου θα ανέβουν στη σκηνή για να τραγουδήσουν τι άλλο, Στράτο Διονυσίου φυσικά. Άγγελος, Θέλιος και Διαμαντής θα τραγουδήσουν όλα τα γνωστάσματα του πατέρα του Σάκου Βρεφίλε, της γυναίκας η καρδιά, Σαλονικιός, θα πήρες όλα. 8 παραστάσεις ξεκίνησαν 17 του Μάη. Όσοι ενδιαφέρεστε για στήρα θα τα βρείτε στο Regis Casino, στα Public και στα ticketservices.gr. Εσείς μένετε εδώ, Μετρόπολης, ακούτε 95 και 5, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης έρχεται εδώ φορτσάτος με πολιτική ενημέρωση. Μετά τις 10 ένα καταπληκτικό ντουέτο, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζαΐρης μέχρι και τις 12.
Εκεί διπλοπαρκάρετε, βάζετε αλάρμ, η μπάλα στη σέντρα. Γιώργος Μπούζος μέχρι και τις 2 με τον Κωστή Ραπτόπουλο το μεσημέρι, μαζί το απόγευμα λίγο μετά τις 6. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.